Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, η χάρις και το φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να καταβγάζει τις καρδιές όλων μας. Είμαστε και σήμερα μαζί με τη βοήθεια του Αναστάντος Κυρίου στην εκπομπή μας αυτή που είναι δική σας ώρα και δική σας εκπομπή για να πείτε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε σε αυτήν την ώρα που είναι δική σας. Απλώς μέχρι τις 5 και 4 εμείς θα διαβάσουμε κάποια εδάφια από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, από το Κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 9 και στίχοι 27 και πιο κάτω. Για ευλογία και για να μπούμε λίγο στο πνευματικό νόημα των Αγίων ημερών με την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου. Και λέει στίχος 27, ένα τον κεφάλαιο. «Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού, οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, ελέησον ημάς ιε Δαβίδ. Ερθόντι δε εις την οικία, προσήθων αυτό τυφλοί, και λέγει αυτής ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμε του το ποιήσε? Λέγουσιν αυτόν, ναι Κύριε. Τότε ύψατο των φθαλμών αυτών λέγον, κατά την πίστην ημώ γεννηθεί το ημίν, και ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Και νευρυμίσα το αυτής ο Ιησούς λέγον, οράτε, μη δεις γινοσκέτο. Οι δε εξερθόντες διεφήμισαν αυτόν εις όλην τη γην εκείνη. Στίχος 32. Αυτόν δε εξερχομένον, ιδού προσύνεν καν αυτό άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενον, και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός, και θαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε φάνη ούτως εν το Ισραήλ, οι δε Φαρισαίοι έλεγον, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περίγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμας διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους της πλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μέ θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι, δε ήθητε ούν του Κύριου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Στίχος 38, και εδώ τελειώνει και το ένα των κεφάλαιων το οποίο μελετούσαμε αυτές τις μέρες. Θα διαβάσουμε την απόδοση στα νέα ελληνικά. Ένα των κεφάλαιων, στίχος 27. Λέει λοιπόν το κείμενο στα νέα ελληνικά. Ενώ δεν προχωρούσε απ' εκεί ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, σπλαχνίσου μας και σώσε μας, θεράπευσέ μας, Ιε Δαβίδ. Όταν δε ήρθε στο σπίτι, ήρθαν κοντά του τυφλοί και τους λέγει ο Ιησούς, πιστεύετε ότι μπορώ να κάνω αυτό? Του λέγουν, ναι Κύριε. Τότε άγγιξε τα μάτια τους λέγοντας, ας γίνει σε εσάς σύμφωνα με την πίστη σας. Και άνοιξαν αμέσως τα μάτια τους. Ο δε Ιησούς με αυστηρόν ύφος τους πρόσταξε λέγοντας, κοιτάξτε να μην το μάθει κανένας αυτό το γεγονός. Αυτοί όμως βγήκαν και το διαφήμισαν σε όλη την περιοχή εκείνη. Και ενώ αυτοί έβγαιναν, να έφεραν προς αυτό έναν άνθρωπο βοβό δαιμονιζόμενον. Και όταν βγήκε το δαιμόνιο, ο βοβός μίλησε και τα πλήθη θαύμασαν και έλεγαν, ποτέ δεν παρουσιάστηκε τέτοιο φαινόμενο στον Ισραήλ. Αλλά οι Φαρισαίοι έλεγαν ότι με τη δύναμη του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Και περιόδευε ο Ιησούς όλες τις πόλεις και τα χωριά και δίδασκε στις συναγωγές τους και κήρυτε το χαρμόσυνο κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αδιαθεσία στον λαό. Όταν δε είδε τα πλήθη του λαού ένιωσε για αυτούς συμπόνια και αγάπη, διότι ήταν αποκαμωμένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέγει στους μαθητές του, ο μεν καρπός για θερισμό είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέσετε τον Κύριο του προστερισμών καρπού,
και να αποστείλει εργάτες για να θερήσουν τον καρπόν του. Στίχος 38 και τελειώνει εδώ το ένατο κεφάλαιο. Βλέπουμε λοιπόν στη συνέχεια των υπολείπων θαυμάτων της Ανάστασης της κόρης του Άρχοντος, της θεραπείας αιμορροούσης και τα λοιπά τα οποία διαβάσαμε προηγουμένως. Εκολουθούν ακόμα μερικά θαύματα, η θεραπεία των δύο τυφλών. Προχωρώντας ο Ιησούς στο δρόμο, υπήρξαν δύο άνθρωποι τυφλοί οι οποίοι έκραζαν και φώναζαν «Ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ». Όταν μπήκε στο σπίτι που ήταν να μείνει εκεί, ήρθαν οι τυφλοί και τον συνήντησαν και τους λέγει ο Χριστός «Πιστεύετε ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα?» Λέγουσιν αυτό «Ναι Κύριε». Τότε άγγιξε στα μάτια τους και τους λέγει «Κατά την πίστη σας σας γίνει σε εσάς». Και αμέσως άνοιξαν τα μάτια των τυφλών ανθρώπων. Και ο Κύριος με αυστηρότητα τους συμβούλευσε λέγοντας «Κανένας να μην μάθει αυτό το γεγονός». Αυτοί δε αντίθετα βγήκαν και το διαφήμισαν σε όλη την περιοχή εκείνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν τυφλοί, είχαν βρει και αυτοί το μυστικό της συνάντησης με τον Χριστό. Εφώναζαν και επικαλούν τον το έλεος του Κυρίου. «Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς». Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς στην Εκκλησία σήμερα, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε» ή «Κύριε ελέησον» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς». Δηλαδή σπλαχνίστου μας Κύριε και ελέησέ μας και θεράπευσέ μας. Όταν λέω «ελέησόμε» σημαίνει ό,τι χρειάζομαι, που ξέρει ο Θεός τι χρειάζομαι ακριβώς, θεραπεία, έλεος, σωτηρία, μετάνοια, τα πάντα όσα χρειάζομαι, ο Κύριος τα γνωρίζει, γι' αυτό και δεν έχουμε εμείς καμιά διάθεση να κάνουμε το δάσκαλο στο Χριστό τι μας χρειάζεται. Και ο Κύριος βλέποντας τις ανάγκες μας ανταποκρίνεται σε εμάς και μας δίνει αυτό που χρειάζεται πρώτα που είναι η Βασιλεία του Θεού και ο ίδιος στις ψυχές μας και μετά όλα τα υπόλοιπα τα οποία ξέρει ο ίδιος τι μας χρειάζονται. Όταν ήρθε στο σπίτι ο Κύριος τους ερώτησε αν πιστεύουν ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ήξερε ότι πίστευαν, γιατί τους ρώτησε. Για να τους δώσει την ευκαιρία να ομολογήσουν και να επιβεβαιωθούν στην πίστη τους και να γίνουν και αυτοί άνθρωποι πίστεως και να πιστέψουν και οι ίδιοι ότι πράγματι αυτό το οποίο ήθελαν ήταν θέμα πρώτα πίστεως εις τον Χριστό ως Υιόν του Θεού, Υιόν του Δαβίδ. Και στη συνέχεια ο Κύριος με τη θεϊκή του δύναμη τα πάντα μπορούσε να κάνει. Αλλά για να κάνει ο Κύριος το θαύμα έπρεπε να αυτοί να πιστεύσουν για να συνεργήσει η ελευθερία τους μαζί με τη δύναμη του Θεού. Έτσι γίνεται πάντοτε. Ο άνθρωπος συνεργάζεται με τη δύναμη του Θεού μέσα στην ελευθερία του. Γι' αυτό στη συνέχεια τους λέγει «Κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς». Κατά την πίστη μας. Η πίστη είναι γέννημα της ταπείνωσης. Ο ταπεινός άνθρωπος πιστεύει, διότι έχει ταπείνωση και η ταπείνωση τον φωτίζει και τον ελεεί ο Θεός. Ο υπερήφανος δεν πιστεύει ουσιαστικά, διότι πιστεύει στον εαυτό του και με την υπερηφάνεια που τον διακατέχει, εκδιώκει μακράν τη χάρη του Θεού ή μάλλον ο ίδιος απομακρύνεται από τη χάρη του Θεού και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δεχθεί το θείο φωτισμό. Και αμέσως μόλις άγγιξε τα μάτια τους, ανέχθηκαν οι οφθαλμοί τους. Αυτό πρέπει και εμείς να μάθουμε αδελφοί μου, αφού πιστεύσουμε πρώτα ότι είμαστε πραγματικά τυφλοί. Αφού δεν βλέπουμε τον Χριστό ποιος είναι και πώς είναι. Αφού η ζωή μας είναι μακράν του Θεού και τα έργα μας είναι μακράν του Θεού. Και ο χαρακτήρας μας και η ζωή μας ολόκληρη δεν μοιάζει με τη ζωή του Χριστού μας. Δεν είμαστε νόμοι με τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη από το Θείο Έλεος και από τη Θεία Παρουσία και έχουμε τυφλούς στους οφθαλμούς της υπάρξεώς μας. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλούμε τον Χριστό ελέησον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Και ο Κύριος κάποια στιγμή, ακούγοντας τις φωνές μας και τις παρακτικές ζήσεις μας, θα μας δεχθεί κοντά Του και θα μας πιστεύει αν πιστεύουμε να μας κάνει αυτό το έργο. Και εμείς βέβαια οφείλουμε να απαντήσουμε «Ναι Κύριε, πιστεύουμε». Και τότε ο Κύριος θα αγγίξει τα μάτια μας και τότε θα δούμε όχι μόνο τι γίνεται γύρω μας, αλλά πάνω απ' όλα θα δούμε τον ίδιο τον Χριστό
Και όταν η ύπαρξή μας ειδεί τον Θεό, τότε όλα πλέον τακτοποιούνται και γίνονται καλά και ομαλά και φωτεινά. Στη συνέχεια ο Κύριος ήθελε να αποφύγει την διαφήμιση, αλλά οι άνθρωποι μην μπορώντας να κρύψουν αυτό το μεγάλο γεγονός από τη χαρά τους, διαφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Βγήκαν και τον διαφήμισαν σε όλη την περιοχή εκείνη. Στη συνέχεια, όταν βγήκαν και έλεγαν αυτά τα λόγια τα διαφημιστικά, οι άνθρωποι τυφλοί, πήγαν στον Χριστό έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δαιμόνιο. Και εκ του δαιμονίου ήταν και ασθενής, ήταν κοφάλαλος. Και ο Κύριος εθεράπευσε τον κοφάλαλον άνθρωπο και αμέσως αυτός άρχισε να μιλά και να ακούει. Οι Φαρισαίοι έλεγαν ότι με τον άρχοντα των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Δηλαδή τελείαν διαστροφή και σκότος στη ψυχή τους είχαν οι άνθρωποι αυτοί, διότι ενόμιζαν ότι ο Χριστός είχε δαιμόνιο και με τα δαιμόνια έβγαζε τα δαιμόνια. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν μπορεί να σταθεί και δεν μπορεί να γίνει. Ο Ιησούς όμως αδιαφορώντας για όλα αυτά τα οποία έλεγαν, περιόδευε όλες τις πόλεις και τα χωριά και δίδασκε στις συναγωγές και κήρυτε το χαρμόσυνο ανάγγελμα της Βασιλείας του Θεού και θεράπευε κάθε νόσον και κάθε αδιαθεσία εις των λαών. Και μετά στη συνέχεια λέει κάτι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Όταν είδε τον κόσμο ο Χριστός μας, ο Πανάγαθος, που ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα με έχουν ταπειμένα, που ήσαν αποκαμωμένοι και εγκαταλελημένοι σαν πρόβατα που δεν είχαν πειμένα, όπως τα πρόβατα τα κοπάδια είναι απολυτό μέσα στα λιβάδια και μέσα στα δάση χωρίς πειμένα, έτσι έμοιαζαν και οι άνθρωποι εκείνοι και σπλαχνίστη περί αυτό και λυπήθηκε ο Θεός βλέποντας την εικόνα του Θεού εκλελημένη και ερημένη. Και τότε λέγει στους μαθητές του, «Με θερισμός πολλής, η δε εργάτε ολίγη». Και δεν είπε σηκωστείτε και πάτε να θερίσετε, αλλά είπε παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού, τον Θεό δηλαδή να εκβάλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού, διότι εάν κανείς δεν είναι έτοιμος προς θερισμόν και δεν ξέρει να θερίσει, δεν ξέρει την εργασία αυτή, τότε πολλή ζημιά μπορεί να κάνει και να καταστρέψει τον θερισμόν. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, ιδιαίτερα εμείς οι οποίοι θέλουμε να είμαστε γεωργοί της Εκκλησίας και επιμένες της Εκκλησίας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να ξέρουμε ότι ο Κύριος πρέπει να μας αποστέλει στο θερισμό Του και στην εργασία της Εκκλησίας και όχι εμείς. Δεν φτάνει η καλή διάθεση, πρέπει να έχουμε και την ωριμότητα και την διάθεση αυτή την πνευματική και τα εφόδια τα πνευματικά. Γι' αυτό τον λόγο δεν είναι αρκετή η προθυμία μας, αλλά πρέπει να έχουμε και την ευλογία του Χριστού μας για το έργο αυτό. Θα μου πει κάποιος ότι και πού ξέρω εγώ αν έχω την ευλογία του Θεού. Αυτό θα το δει κανείς μέσα από τους πνευματικούς πατέρες που τον παρακολουθούν, μέσα από την εργασία την πνευματική που έχει και μέσα από τα δεδομένα που θα του φέρει ο Θεός μπροστά του, αλλά κυρίως μέσα από την ευλογία των ποιμένων της Εκκλησίας, των Επισκόπων, των Πρεσβυτέρων, του πνευματικού πατρός που τον παρακολουθεί, και με ταπείνωση θα δεχθεί την διακονία αυτή στο έργο της Εκκλησίας, ή αν πράγματι είναι ικανός να διακονήσει την Εκκλησία στο έργο αυτό. Εδώ, αδελφοί μου, έχει τελειώσει το χρόνος μας, τα 15 πρώτα λεπτά, και επιστρέφουμε σε εσάς. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι δικές σας, είναι ελεύθερες, στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, που μπορείτε αμέσως θα τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε στην εκπομπή μας αυτή. Έχουμε τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Τις ευλογίες σας, γέροντα μου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, αν μπορώ, ευχαρίστως. Τι εννοούμε με τον όρο διάχριστος σαλός, γιατί έχουν κάποια έτσι πιο ιδιαίτερη ρόλο αυτοί οι μοναχοί που έχουν το χάρισμα, ας πούμε. Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σου, αδερφέ μου αγαπητέ. Πολύ ωραία. Καταρχάς, σαλός σημαίνει τρελός. Διαχριστός σαλός σημαίνει αυτός που για την αγάπη του Χριστού κάνει τον τρελό. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ήταν απλώς μοναχοί, είχε και λαϊκούς οι οποίοι έκαναν τους σαλούς, είχε και επισκόπους που έκαναν κάποια στιγμή τους σαλούς. Δηλαδή, για να αποφύγουν την ανθρώπινη δόξα
και των ανθρώπινων έπαινων, παρίσταναν ότι ήταν τρελοί και έκαναν τρέλες και ανοησίες και με αυτόν τον τρόπο ταπεινώνονταν. Αλλά ήταν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος αυτό. Δεν ήταν δική τους επιλογή μόνο. Ήταν και χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και αυτό και δεν γινόταν και ζημιά στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν μπορεί να αποφασίσει κάποιος μόνος του να πει ότι εγώ είμαι διαχρυσόσαλος. Μπορεί άλλο να είναι στην πραγματικότητα, αλλά διαχρυσόσαλος είναι μόνο αυτός τον οποίο καλεί ο Χριστός με το χάρισμα αυτό της σαλότητος. Αυτή λοιπόν είναι ένα τάγμα Αγίων. Έχουμε πάρα πολλούς Αγίους στην Εκκλησία μας. Ο Ανδρέας ο διαχρυσόσαλος, ο Θεόδουλος ο διαχρυσόσαλος, ο Κύπριος, ο Σάββας ο Βατοπεδινός ο διαχρυσόσαλος και πολλοί άλλοι. Και στη Ρωσία είχαμε και γυναίκες και άντρες διαχρυσόσαλους, οι οποίοι για κάποιους λόγους που ο Θεός γνωρίζει, ο Θεός τους έδινε αυτό το χάρισμα της σαλότητος, παρίσταναν τους τρελούς και με αυτόν τον τρόπο διόρθωναν τα ήθη των χριστιανών, την Εκκλησία, τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, τους ιερείς και με αυτόν τον τρόπο βοηθούσαν ποιμαντικά την Εκκλησία. Αλλά είναι τόσο χαριτωμένη η Βήτων, όπως είναι γραμμένη και όπως έγραψε και ο Άγιος Λεόντιος ο Νεαπόλεος, επίσκοπος ο δικός μας του Λεμεσού, που έγραψε και το βίο του Αγίου Άνου του Ελεήμονος, έγραψε και το βίο του Αγίου Σημειών του Διαχριστός Αλλού. Πολύ ωραίος βίος, πάρα πολύ όμορφος βίος. Και άλλη Βήτων Διαχριστός Αλλών είναι πράγματι πάρα πολύ ωραία κείμενα, τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι ήταν χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και δεν ήταν επιλογές μόνο των ανθρώπων αυτών, αλλά ήταν χάρισμα του Θεού, κλήση του Θεού. Γι' αυτό και δεν έγινε το ζημιά στην Εκκλησία, διότι εάν δεν ήταν χάρισμα Θεού, θα γίνει το ζημιά στην Εκκλησία με αυτές τις τρέλες που έκαναν όλες. Δηλαδή δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι ήταν αυτή η υποτιθέμενη τρελή. Αλλά επειδή ο Θεός τους εκάλεσε, ο Θεός φρόντιζε και τα κάλυπτε και ωφελούσε το πλήρωμα της Εκκλησίας μέσα από τις σαλότητες των Αγίων αυτών. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, Χριστός Ανέστη, Γέροντα. Αληθώς Ανέστη. Πολλά, η Ανδρούλα μιλά. Ναι, Ανδρούλα. Στις ευχές μου και στον Πάτερ Φιλόσοφο που μας έλειψε και τον ευχαριστούμε που μας μνημονεύει. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι, λίγο πιο δυνατά, Ανδρούλα, μέσα από καλά. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μάλιστα. Όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, άλλοι εμπιστεύσαν, άλλοι όχι. Ναι. Ο Ιδός που τον ήξερε, τον έζησε, ήταν ο διδάσκαλος του. Και του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να μετανοήσει, να σωθεί. Γιατί δεν το έκανε. Μάλιστα, Ανδρούλα. Και για το Άγιο Φως, ναι, που βγήκε κάποιος θεολόγος στην τηλεόραση και είπε ότι είναι απλώς μια τελετή και δεν είναι θαύμα. Και ήθελα το σχόλιο σας. Πότε βγήκε σήμερα, αυτές τις μέρες? Την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, Ανδρούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίες ερωτήσεις σου. Ανδρούλα μου, τον Χριστό για να τον αναγνωρίσει κάποιος ως Θεόν αληθινόν, πρέπει να έχει αισθητήρια υγιή, να είναι υγιής πνευματικά άνθρωπος, να είναι εκτός αμαρτίας. Οι αμαρτίες μας τυφλώνουν και μας χωρίζουν από τον Θεό. Και δεν θέλουμε τον Θεό, δεν τον θέλουμε. Διότι όλοι καταλάβαν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, αλλά δεν ήθελαν να πάμε μαζί του. Διότι η αμαρτία δυστυχώς έχει ένα μεγάλο καταστρεπτικό ιδίωμα. Κάνει την καρδιά του ανθρώπου να μισεί τον Θεό. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Εάν τώρα έλεγε ο Χριστός ότι δίνω ακόμα μια ευκαιρία σε όλους που είναι στην κόλαση. Εάν θέλουν να βγουν από εκεί μέσα και να έρθουν στον παράδεισο. Κανείς δεν θα πήγαινε στον παράδεισο, διότι δεν θέλουν τον Θεό. Εάν ήθελαν τον Θεό και αν μετανοούσαν πραγματικά, ο Θεός θα τους έπαιρνε πάλι κοντά του δια της μετανοίας των αυτών των ανθρώπων. Αλλά δεν θέλει, όπως και ο διάβολος, δεν θέλει να μετανοήσει. Δεν θέλει να επιστρέψει. Ο διάβολος ξέρει ότι αν επιστρέψει και μετανοήσει, ο Θεός θα τον δεχθεί, όπως και όλοι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Αλλά η αμαρτία δυστυχώς διαστρέφει την ψυχή του ανθρώπου, την καρδία του ανθρώπου. Και δεν θέλουν. Έτσι και εκείνοι που δεν δέχτηκαν τον Θεό, δεν ήθελαν να τον δεχθούν. Όχι διότι δεν τον κατάλαβαν και έμειναν στο σκότος. Δεν ήθελαν να τον δεχτούν τον Χριστό. Δεν τον δέχτηκαν. Διότι μισούσαν τον Θεό, δεν τον ήθελαν, δεν τον αγαπούσαν. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Ιούδας δεν αγάπησε τον Χριστό και αρνήθηκε να τον ακολουθήσει και μετά στην αιώνια ζωή. Αν και βέβαια λένε οι πατέρες ότι
κάποιοι πατέρες ερμηνευτές λένε ότι ο Ιούδας δεν πρόλαβε τον Χριστό στον Άδη, διότι ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη τη Μεγάλη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και ο Ιούδας μετά από την Ανάσταση είπε αυτοκτόνησε και πήγε στην κόλαση. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, και εκεί να ήταν, δεν θα ήθελε, όπως είχε καρδία πεπορωμένη και σκληρή και τυφλή, δεν ήθελε να ακολουθήσει τον Χριστό. Για το Άγιο Φως, Αντρούλα, έχω γραφτεί πάρα πολλά πράγματα και κατά καιρούς κάθε χρόνο κάποιος βγαίνει και το αμφισβητεί. Εντάξει, ας το αμφισβητεί όποιος θέλει. Αυτά τα πράγματα είναι καταγραμμένα στο πέρασμα των αιώνων και είναι καταγεγραμμένο από τον 12ο αιώνα και πιο μακριά ακόμα και παλαιότερα ότι το Άγιο Φως έβγαινε στα Ιεροσόλυμα από τον Πανάγιον Τάφο του Χριστού μας. Τώρα, εάν εμείς δεν είμαστε στην άξια να το λάβουμε ή να το διαχειριστούμε, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά το Άγιο Φως υπάρχει πάντοτε και πάντοτε βγαίνει και δίδεται στους πιστούς. Και αν πει κάποιος ότι ο Πατριάρχης δεν ξέρουμε πώς το βγάζει, σίγουρα εκεί είναι μόνος του Πατριάρχης. Αλλά το έχουμε δει και εγώ είμαι παρόν μια φορά στην τελετή του Άγιο Φωτός, όπου το Άγιο Φως βγήκε πριν βγει ο Πατριάρχης από μέσα. Και άναψαν τα κεριά των ανθρώπων στον τρούλο του Παναγίου Τάφου χωρίς να είναι ακόμα το Άγιο Φως έξω. Πώς γίνονται αυτά τα θαύματα? Έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα στον Παναγιον Τάφο με το Άγιο Φως και εκείνα δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, ότι τα βλέπει ο κόσμος όλος. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που τα βλέπει, αλλά πάρα πολλοί. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ακούμε, παρακαλώ. Πανιερότατε. Μάλιστα. Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη, ο Στέλιος είμαι. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες εμένα και της οικογένειάς μου για την αγάπη σας, τον πατρικό σας λόγο που είναι φάρος λαμπρός στις δυσκολίες που περνούμε. Την ευχή σας, γεροντά μου, και για τα παιδιά και το προσωπικό του Γυμνασίου Καλογερόπουλου. Είμαι πανευτυχής που σας έχουμε κοντά μας, όχι μόνο τώρα αλλά από πάντα. Μοιάζεστε για μας και αναλαμβάνετε την πιο μεγάλη ευθύνη που μπορεί να αναλάβει άνθρωπος εδώ στη γη. Μας οδηγάτε ανεπαίσθητα με τον πιο γλυκό πατερικό σας τρόπο στην Χριστός σωτηρία μας. Μακάρι, γεροντά μου, να γίνω αντάξιος της αγάπης σας. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για τις ευχές σου και σε παρακαλώ να προσεύχεσαι και για μένα να μου δώσει αυτός φωτισμό, σύνεση, διάκριση και ταπείνωση πάνω απ' όλα, να μείνουμε κοντά στο Χριστό μας και ό,τι μπορούμε να βοηθούμε και τους αδερφούς μας και βοηθούμε οι αδερφοί μας, βοηθούμε και τον εαυτό μας και την ψυχή μας. Ευχαριστώ, Στέλη, Παναγία μαζί σου, γε μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Γέροντα μας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Να είστε καλά, γέροντα μας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Όταν βρισκόμαστε σε κάποια ακολουθία, είτε είναι θεία λειτουργία ή εσπερινός, τι είναι πιο ωφέλιμο πνευματικά? Να κρατάμε κομποσχήνη λέγοντας την ευχή ή να δίνουμε προσοχή και σημασία στην ακολουθία? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά, κόρη μου. Το πιο ωφέλιμο είναι να προσευχόμαστε. Είτε προσευχόμαστε με κομποσχήνη, είτε προσευχόμαστε ακούγοντας τους ύμνους, είτε προσευχόμαστε με δικά μας λόγια, εκείνη την ώρα που λέμε δικά μας λόγια. Ό,τι και να κάνουμε προσευχή είναι και το κομποσχήνι προσευχή είναι και ευχούλα το Κύριε Σου Χριστέ λέσω με προσευχή είναι και ύμνη προσευχή είναι, όλα είναι προσευχή. Ό,τι μας αναπαύει, να μην καταπιέζουμε τον εαυτό μας, ό,τι μας αναπαύει. Εάν μας αναπαύει να ακούμε τα τροπάρια και να εφρανόμεθα και να μας πιάνει ευλάβεια και κατάνοιξη και προσευχή, θα το κάνουμε. Εάν δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα τροπάρια και λέμε την ευχή, το ίδιο είναι. Εάν αφήσουμε τον εαυτό μας να μας οδηγήσει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού στην προσευχή, και αυτό καλό είναι. Ό,τι και να κάνουμε, φτάνει να προσευχόμαστε. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνουμε ή τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, όταν προσεύχεται, αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, η προσευχή μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Γέροντα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Ο Θεόδωρος από Κάλυμνο, με τι κάνετε, την ευχή? Α, Κάλυμνος, ωραία Θεόδωρε μου. Γέροντα, κάθε μέρα ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται καλύτερος από το χθεσινό του εαυτό. Πώς μπορούμε να κρατάμε μια σταθερή πορεία, προοδεία από τις πραγματικά? Και αν η ταπείνωση είναι μια από τις αιρετές που θα πρέπει να καλλιεργήσει ο άνθρωπος για αυτή την πρόοδο, την πραγματική?
Θεόδωρε μου, κοίταξε αδερφέ μου. Είναι πολύ καλό αυτό που λέεις, αλλά εάν περιμένουμε να γίνουμε καλύτεροι από την χθεσινή μέρα, τότε θα μας πιάσει το αλίμονο και η απελπισία, διότι εγώ δυστυχώς γίνομαι χειρότερος κάθε μέρα. Και τι μας σώζει, Θεόδωρε αγαπητέ μου? Μας σώζει η ταπείνωση και η μετάνοια. Να μετανοούμε για τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Και βέβαια να προχωρούμε και να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά όταν βλέπουμε τον εαυτό μας να γίνεται χειρότερος, να μην αγχωνόμαστε και να απελπιζόμαστε, αλλά να πέφτουμε στη μετάνοια. Και να παρακαλούμε τον Χριστό να μας ελεήσει και να μας συγχωρέσει. Ταπεινά και σε μετάνοια. Ταπείνωση και μετάνοια φέρουν το φως του Θεού στη ψυχή μας. Ας μη ζούμε με το άγχος να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά ας ζούμε με τον αγώνα να γίνουμε μετανοούντες και ταπεινοί. Εκ της ταπεινώσεως γεννάται η μετάνοια. Εάν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν υπάρχει μετάνοια, γιατί ο υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ. Αυτό, μα το κάνουμε, θα μας ευλογήσει ο Θεός και θα γίνουμε πράγματι άνθρωποι του Θεού και αγωνιστές της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα δωράκι να κάνουμε, όπως έκανε ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου, που τον έχετε εκεί μπροστά την και φύλακα της στην ίσου σας. Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ. Ναι, γεροντά. Ναι. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Έχω δύο ερωτήσεις. Θα τις ακούσουμε. Βασικά σκέφτομαι τσινόν που λαλούν οι Άγιοι και διδάσκουμε μας και με την πράξη τους. Τσινόν που λαλούν ότι πρέπει να νιώθουμε πιο κάτω πουλούς τους ανθρώπους. Και σκέφτομαι ότι αν ισχύει τούτον, ενώ όλοι σκεφτόμαστε έτσι, σημαίνει ότι κανένας δεν αξίζει, ότι όλοι είμαστε ένα μηδέν και ότι μόνο ο Χριστός αξίζει. Και ας πούμε τούτον, να στο σχολιάσετε τούτον, και πώς να καταφέρουμε να νιώθουμε πιο κάτω πουλούς τους ανθρώπους. Και ακόμα μια ερώτηση. Βασικά τούτον που ο Χριστός επέτρεψε να μην καμούμε Πάσχα, σημαίνει ότι είμαστε τόσο αμαρτωλοί που μας αξίζει να πηγαίνουμε στην εκκλησία, και τι πρέπει να κάνουμε για να μας συγχωρήσει? Ευχαριστώ. Μάλιστα. Το πρώτο ερώτημα, κοίταξε να σου πω κάτι αδερφή μου. Όλα αυτά τα αγωνίσματα τα πνευματικά που λένε οι πατέρες μας, η αυτομεμψία, το να αισθανόμαστε κάτω από όλους, τελευταίοι από όλους, πίσω από όλους και κάτω από όλους, δημιουργούνται στη ψυχή μας μέσα από τον αγώνα τον πνευματικό και μας φέρνουν χαρά και ειρήνη. Εάν αυτά μας φέρνουν κατάθλιψη, μας φέρνουν άγχος, μας φέρνουν σκοτάδι, πίεση, σύγχυση λογισμών και μία έτσι ταραχή μες στην ψυχή μας, πρέπει να τα διώχνουμε. Δεν είναι κατά Θεό συναισθήματα. Ο άνθρωπος του Θεού, όταν έχει τέτοια συναισθήματα, αισθάνεται χαρά στη ψυχή του. Και αισθάνεται χαρά που είναι κάτω από όλους και ευχαριστεί τον Θεό γιατί είναι τελευταίος και όλοι είναι μπροστά του. Και δεν αισθάνεται καμιά δυσκολία και προπάντων δεν έχει ίχνη καταθλίψεως ψυχιατρικής και ψυχολογικής και καμιά δυσκολία, άγχους και ταλαιπωρίας στη ψυχή του. Αυτά τα πνευματικά αγωνίσματα φέρνουν ειρήνη, χαρά, σωτηρία, ζωή αιώνιων. Πώς τα καταφέρνουμε? Ας αγωνιστούμε πνευματικά εμείς και ας αφήσουμε τον Θεό να μας τα δώσει όποτε θέλει και όπως ξέρει εκείνος. Ας μην τα κάνουμε μόνοι μας, διότι μπορεί να ο άνθρωπος και από μια καλή διάθεση να έχει να πάει να κάνει κάποια αγωνίσματα τα οποία δεν είναι της ώρα να τα κάνει και να σπάσει τα μούτρα του. Θυμάμαι μια φορά ο Γέροντας Παΐσιος που μιλούσαμε έλεγε ότι εγώ έλεγε όταν ήμουν νεαρός μοναχός αρχάριος δεν βρήκα γέροντα έμπειρο. Και υπήρχε στο Άγιον Όρος μια δυσκολία. Και δεν υπήρχαν πολλοί γεροντάδες πνευματικοί που μπορούσαν να καθοδηγήσουν σωστά στους μοναχούς. Και οι μοναχοί, οι νεαροί, ταλαιπωρούνταν. Όπως και ο Γέρον Ιωσήφος Ηχαστής και οι άλλοι. Και έμοιαζα, λέει, σαν ένα παιδάκι το οποίο είχε μεγάλη πνευματική πείνα, αλλά πριν βγάλει δόντια πήγαινε να φάει παξιμάδια. Και το αποτέλεσμα τραυμάτισε τα ούλη του. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο δεν είχε βγάλει δόντια ακόμα και πήγε να φάει σκληρά παξιμάδια. Τι θα κάνει, θα ματώσει τα ούλη του, δεν θα μπορέσει να τα φάει. Και θα τραυματιστεί και θα ταλαιπωρηθεί μετά. Το ίδιο πράγμα είναι και ο άνθρωπος όταν δεν είναι όριμος για πνευματική ενεργασία αυτού του είδους, εάν πάει να την αναλάβει και να την φορτωθεί πάνω στους ώμους του,
μπορεί να πάθει ζημιά και να δημιουργήσει προβλήματα. Γι' αυτό εμείς σας μάθαμε να προσευχόμαστε ταπεινά. Λέμε, Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε. Να ζούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, να εξομολογούμαστε, να μελετούμε τους βίους των Αγίων. Και ας μην κάνουμε πειράματα από μόνοι μας, ας τα αφήσουμε στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θα μας οδηγήσει στον δρόμο της σωτηρίας όπως ξέρει και όπως θέλει. Αυτός ξέρει και αυτός θέλει τα πάντα για μας. Εμείς ας είμαστε στον δρόμο και ο Χριστός θα μας δώσει όλα τα πνευματικά μαθήματα και την πνευματική γνώση που μας χρειάζεται. Γι' αυτό ας μην κάνουμε μόνοι μας επινοήσεις και πειράματα, ιδίως εμείς που είμαστε στον κόσμο, και να μην έχουμε πνευματικές επιπλοκές. Τώρα για το Πάσχα που δεν κάναμε φέτος Πάσχα στην Εκκλησία. Εντάξει, καλό είναι να το βλέπουμε δια της αμαρτίας ημών. Αλλά από την άλλη πλευρά, όπως είπα προηγουμένως, όχι να μας δημιουργείται άγχος και αγωνία και κατάθλιψη, αλλά να λέμε δόξαση ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε μια ευκαιρία να ταπεινωθούμε, να μετανοήσουμε, να βιώσουμε ένα μικρό πόνο κι εμείς, όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι, και να προχωρήσουμε τη ζωή μας κοντά στο Χριστό. Δεν ήταν θέμα μιας εορτής που είναι μια μέρα. Πάσχα για την Εκκλησία είναι κάθε μέρα. Όποτε τελείται η Θεία Λειτουργία, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία, όποτε κοινωνεί ο άνθρωπος, είναι Πάσχα και Χριστούγεννα και Ανάσταση και Μεγάλη Παρασκευή. Δεν είναι μια μέρα συγκεκριμένη. Είναι όλη η μέρα και όλος ο χρόνος και κάθε μέρα στην Εκκλησία μας. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη, σε πασμένο. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δημήτρης, ονομάζομαι, τηλεφώνω από Κομωτινή στην Ελλάδα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, Δημήτρη μου, να είστε καλά, παιδί μου. Να είστε καλά, την ευχή σας. Δύο ερωτήσεις να σας υποβάλω, αν είναι ευλογημένο. Η μία φορά ένα επίκαιρο. Πώς συνδέεται αυτό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι μετά τον θάνατο του Κυρίου μας και μετά την Ανάστασή του εξήλθαν πολλά σώματα Αγίων και αναστήθηκαν. Και ήθελα αυτό πώς συνδέεται με την Εισάδου Κάθεδρο που πιστεύει η Εκκλησία μας γενικά. Θα μας λέγατε εν συντομία κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Ναι. Και ένα δεύτερο. Ο Άγιος Πορφύριος, διαβάζοντας το ανθολόγιο του, εκεί που μιλάει για την αγάπη του Χριστού μας, κάνει λόγο ότι το στεφάνι, λέει, της αγάπης μας στους φίλους, έχει ξένα σώματα. Και μέσα παρένθεση λέει υπολογισμό, ανταπόκριση. Μπορείς να μου πεις τη σελίδα, ναι, να το βρω, το έχω μπροστά μου. Ναι, είναι σελίδα 54. Μάλιστα. Και κάνει λόγο και εμπαθή συμπάθεια. Να μας αναλύετε λίγο τι ακριβώς είναι εμπαθή συμπάθεια. Μάλιστα. Αυτά τα δύο. Σώτησο. Μάλιστα, το λέει εδώ πράγματι ο Άγιος. Το πρώτο για τα σώματα των κεκοιμένων Αγίων, το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και άλλοι Ευαγγελιστές, ότι μετά την Ανάσταση του Χριστού μας και κατά τη Σταύρωση του Κυρίου, πολλά σώματα των κεκοιμένων Αγίων ηγέρθη. Γέρθησαν πολλά σώματα των κεκοιμένων Αγίων των Ιεροσολύμων. Και μετά την Ανάσταση μπήκαν στην Αγία Πόλη και εμφανίστησαν πολλοί. Για να δείξει ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση των νεκρών. Και ήταν ένα από τα θαύματα και τα σημεία της Αναστάσεως, που ήταν και προφητευμένο, για να μας δείξει ότι ο Κύριος θα αναστήσει όλους τους νεκρούς. Και βέβαια αυτοί ξανακοιμήθηκαν, όπως ήταν φυσικό, περιμένοντας την κοινή Ανάσταση. Το δεύτερο που είπε στη σελίδα 54, ψάχνω να δω πού το είπε ακριβώς. Μάλιστα. Λέει λοιπόν, η αγάπη του γέροντα δεν είχε σύνορα, ήταν απεριόριστη. Επεκτηνώντας σε όλα τα παιδιά του Θεού, σε όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς. Μου έλεγε, λέει αυτός ο συγγραφέας, δεν ξέρω ποιος είναι. Το στεφάνι της αγάπης μας στους φίλους έχει ξένα σώματα. Υπολογισμό, ανταπόδοση, ματαιοδοξία, συναισθηματική, αδυνάμια, εμπαθή, συμπάθεια. Ενώ το στεφάνι της αγάπης μας στους εχθρούς μας είναι καθαρό. Μάλιστα. Λέει λοιπόν εδώ ο Γέροντας ότι όταν αγαπούμε τους φίλους μας, η αγάπη προς τους φίλους έχει και ξένα σώματα ανθρώπινα. Αγαπώ τον φίλο μου γιατί με αγαπά, αγαπώ τον φίλο μου γιατί, ξέρω εγώ, με αναγνωρίζει, με αποδέχεται, χαίρομαι όταν είμαι μαζί του, υπολογίζω στην παρέα του, στη βοήθειά του, θέλω να μου δώσει κάτι άλλο ο ίδιος. Αυτό το ανθρώπινο όλα που μπορεί να έχει, ακόμα και καμιά φορά και εμπαθή συμπάθεια. Υπάρχουν και συμπάθειες οι οποίες είναι εμπαθείς. Και πάθη βέβαια είναι και τα σαρκικά αλλά και άλλα πάθη.
δηλαδή το συμφέρον, είναι πάθος. Εάν αγαπώ έναν άνθρωπο, διότι με συμφέρει να τον αγαπώ, έχει μια καλή δουλειά και θα με βοηθήσει και εμένα στην εργασία μου, έχει μια καλή κοινωνική θέση και θα με βοηθήσει στις δουλειές μου και στην πορεία μου, είναι εμπαθής. Πολύ περισσότερο εάν έχει και ίχνη μέσα σαρκικής εμπάθειας, που μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα, αλλά έχει μια εμπαθή έτσι κατάσταση που δεν είναι καλή. Ενώ λέει όταν αγαπούμε τους εχθρούς μας, το στεφάνι της αγάπης για τους εχθρούς μας είναι καθαρό. Δεν αγαπώ τον εχθρό μου γιατί περιμένω κάτι από αυτό, γιατί δεν με θέλει. Ο εχθρός μου προφανώς δεν με θέλει, με μισά, δεν με αποδέχεται. Τον αγαπώ για την αγάπη του Χριστού. Τον αγαπώ γιατί ο Χριστός τον αγαπά και ο Χριστός με αγαπά και εμένα. Και όταν αγαπώ τον εχθρό μου, αυτό είναι μεγάλο έργο, μεγάλος αγώνας και πάνω απ' όλα χρειάζεται μεγάλη αυταπάρνηση. Για να αγαπήσω τον εχθρό μου χρειάζεται μεγάλη αυταπάρνηση. Γι' αυτό είναι καθαρό το στεφάνι της αγάπης στους εχθρούς μας. Κάποτε πήγε ένας ιερομόναχος, ο οποίος εξομολογεί το κοντά μου όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, ένας αγιορείτης ιερομόναχος που ήταν στον κόσμο και πήγε συνοδεύοντας μια κοπέλα να πάει στον γέροντα. Και πήγε την κοπέλα στον γέροντα από πνευματικό ενδιαφέρον ο ιερομόναχος αυτός και ήταν και μεγάλος, ήταν 55-58 χρόνο άνθρωπος. Αλλά φαίνεται ότι υπήρχε και μια έτσι αδιόρατη και συμπάθεια, ας πούμε, κάπως έτσι αδιάγνωστη τρόπον, μια συμπάθεια κοσμική, ανθρώπινη. Ο γέροντας όταν τον είδε, μίλησε στην κοπέλα, της είπε τι την απασχολούσε, την έδιωξε την κοπέλα, της πήγε, πήγαινε εσύ τώρα και άφησε τον πάτερ εδώ μόνο του. Και όταν έμεινε ο πάτερ μόνος του, του λέει, πάτερ, εάν πεθάνεις τώρα θα πας κατευθείαν στην κόλαση. Και του έκανε μια ανάλυση της ψυχής του, διότι του είπε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι καθαρό, δεν είναι κατά Θεό. Δεν έχει αγνότητα μέσα, είναι εμπαθίες και δεν σε ωφελεί την ψυχή σου. Και ήρθε ο ιερομόναχος εκείνος και μου το έλεγε μετά όταν είμαστε στην Ασκήτη και πράγματι από τότε πρόσεξε πάρα πολύ και διέκοψε τις κοσμικές σχέσεις που είχε. Είναι πολύ μεγάλα μέτρα αυτά και θέλει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να είμαστε ταπεινοί και να δεχόμαστε την κρίση των πνευματικών μας πατέρων. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδελφό. Γνωρίζω, Γέροντα μου, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Κωνσταντίνος από Λευκοσία. Τώρα, ποιος Κωνσταντίνος είσαι από όλους, με τα πολλά παιδάκια. Με τα πολλά παιδάκια. Αχ, ρε Κωνσταντίνε, χτες σε μπέρδεψα, βρε. Δεν πειράζει, είπα να πιάνω μια παραμιά, να αφήνω και άλλους αδελφούς να μιλούν. Ναι, Κωνσταντίνε, πες μου κύριε. Θέλω να ρωτήσω το εξής, αν μπορείτε να μας σχολιάσετε. Όταν υπάρχουν θαύματα, είναι καλό να δημοσιοποιούνται. Σας πω ένα παράδειγμα, η περίπτωση του Πανεκκλησίου των Αγίων Ισιδώρων στην Αττική, που κάθε λίγο και λιγάκι δημοσιεύεται στο διαδίκτυο κυρίως, και ένα θαύμα βέβαια, να έχουμε καλό λογισμό, γιατί είναι με την επίκληση των δύο σταυρών που γίνονται τα θαυμαστά σημεία αυτά. Και το δεύτερο σημείο, όταν είχα πάει το καλοκαίρι στη Μονή Διονυσίου, ο πάτερ Σίμεων μου είπε να σας δώσω πολλά χαιρετίσματα. Ναι, πολύ καλός και αγαπητός αδερφός. Ναι, και έχω και το Ιωάννη, θα με θέλει να ρωτήσει κάτι γέροντά μου, να σας το δώσω ένα λεπτό. Εντάξει. Έλα, Ιωάννη. Ο Χριστός έφαγε κάποτε κρέας. Γιατί ρωτάς, ρε παιδάκι μου, εσύ για να φας και εσύ κρέας? Όχι. Απλά σε ρώτησα. Τώρα θα σου απαντήσω αμέσως. Θα σου απαντήσω. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Κοίταξε, Κωνσταντίνε. Καλό είναι να δημοσιεύονται τα θαύματα, εις δόξα Θεού, παιδί μου. Αλλά θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Πρώτα απ' όλα να είναι επιστοποιημένα από την Εκκλησία. Διότι πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να λέγονται ως θαύματα, μπορεί κάποιοι να τα αφισβητούν και αν δεν είναι και ξεκάθαρα, δημιουργούν πολλές καχυποψίες στους ανθρώπους που έχουν μια έτσι διερευνητική διάθεση και δεν αποδέχονται εύκολα αυτά που ακούν. Και γι' αυτό πρέπει να δεχόμαστε τη γνώμη της Εκκλησίας μας. Δεν ξέρω εγώ για αυτούς τους Άγιους Ισίδωρους που λες, δεν έχω πάει ποτέ μου, δεν ξέρω ούτε που βρίσκονται, ούτε ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι Ισίδωροι, δεν γνωρίζω. Αλλά θέλω να σου πω ότι
επειδή πολλές φορές πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται, ας είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε την διεπίστωση και την πεποίθηση της Εκκλησίας. Εάν η Εκκλησία μας πιστοποιήσει ότι πράγματι αυτό είναι θαύμα και αυτό έγινε όντως εκ Θεού, θα το δεχόμαστε. Εάν δεν το πιστοποιήσει η Εκκλησία, πρέπει να έχουμε λίγη επιφύλαξη και να περιμένουμε. Ο Θεός πάντα κάνει θαύματα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να, για να μην είναι θαύματα ή να είναι πλάνες ή να είναι πράγματα που είναι και αφελή καμιά φορά. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ να μην εκθέτουμε την Εκκλησία μας και πάνω απ' όλα να μην χτυπούμε την αδύνατη πίστη των αδελφών μας. Ας είμαστε προσεκτικοί, Κωνσταντίνε. Και γι' αυτό βόρεσε το παιδάκι το χαριτωμένο για το Χριστόν έφαγε κρέας. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ότι έφαγε κρέας ο Χριστός κάπου, αλλά σίγουρα θα έχει φάει διότι έκανε το Πάσχα. Ήταν Ιουδαίος, ήταν Εβραίος ο Χριστός μας και ως Εβραίος έτρωγε το Πάσχα το αρνί που έτρωγαν οι Εβραίοι το Πάσχα. Άρα λοιπόν, ναι, αναφέρεται ότι αφού έτρωγε το Πάσχα και όταν ήταν με τη μητέρα του και μετά με τους μαθητές του, άρα λοιπόν έστω και την περίοδο του Πάσχα ο Κύριος έφαγε κρέας. Αν και πάντοτε αναφέρεται ότι έτρωγε ψάρι, αλλά το κρέας, τουλάχιστον το Πάσχα, σίγουρα θα το έχει φάει. Ακούμε ένας αδελφός, παρακαλώ. Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος. Γέροντα. Ναι, ναι. Σας καλώ από Ολλανδία, Μαρία λέγομαι. Από Ολλανδία. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ναι, από Χάγη. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Το παιδάκι μου είναι 6 χρονών και πάει στο σχολείο. Και τώρα αυτή την περίοδο, όπως και σε άλλες χώρες, κάνουμε εμείς τα μαθήματα στα παιδιά. Οι δάσκαλοι στέλνουν τι απαιτούν και εμείς τέλος πάντων το προχωράμε. Ναι. Τους στείλανε μια ιστορία σήμερα. Κάθε μέρα τους διαβάζουν ιστορίες που πρέπει τα παιδιά να την ακούνε και μετά να λένε τι έχουν καταλάβει σαν μικρά παιδάκια. Η οποία μετάρρεξε πάρα πολύ, Γέροντα, γιατί έλεγε για δύο πιγκουινάκια που ήταν δύο μπαμπάδες και δεν μπορούσαν να κάνουν μωρό, ενώ όλα τα άλλα πιγκουινάκια μπορούσαν και τους έδωσε ένα άλλο ζευγάρι. Τι ναι, ναι, κάπως έτσι το παρίεσαν. Α, πιγκουινάκια. Τους το παρουσε... Ναι, δύο μπαμπάδες όμως πιγκουινάκια, δύο αγόρια πιγκουινάκια. Α, μάλιστα. Και επειδή δεν μπορούσαν αυτά να κάνουν μωρό, ένα άλλο ζευγάρι πιγκουινάκια τους έδωσε και μετά αυτά ήταν πολύ χαρούμενη οικογένεια οι δύο μπαμπάδες με το μωρό αυτό το άλλο. Και ταράχτηκα πάρα πολύ που 6 χρονών τους ξεκινάνε και τους λένε τέτοια πράγματα και προωθούν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω τη λέξη γιατί ακούνε και μικρά παιδάκια. Δεν πειράζει, κατάλαβα κόρη μου, καταλάβαμε δυστυχώς. Ναι. Και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ, γιατί στο σχολείο ξέρω ότι είναι πάγια τακτική, ειδικά εδώ στην Ολλανδία, από πολύ μικρά να τους λένε ότι υπάρχουν τριών ειδών αγάπες. Αυτή δηλαδή που έχει το διαφορετικό φύλλο προς το αντίθετο και τα άλλα φύλλα τέλος πάντων. Και περίμενα ότι σε κάποια φάση θα έρθουμε αντιμέτωποι, αλλά όχι τόσο μικρός. Και προσπάθησα να του εξηγήσω και δεν ήξερα πώς. Και ταράχτηκα πάρα πολύ και έκανα πολύ προσευχή. Και του είπα να ζητάει και στην Παναγία να τον βοηθάει να καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Και ήθελα πολύ να περιμένω την ώρα που να σας έπαιρνα ένα τηλέφωνο να βλέπω τη γνώμη σας. Τι να πω κι εγώ, κόρη μου. Πραγματικά κι εγώ μένω έκπληκτος. Πού αποσκοπούν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σερβίρονται στις ψυχές των παιδιών μας. Αλλά... τι να πει κανείς, εσείς σαν μητέρα που είστε, να προσεύχεστε να σας φωτίζει ο Θεός τι θα λέτε στα παιδάκια σας. Και αυτό που σας φωτίζει ο Θεός αυτό να λέτε, διότι η μητέρα ξέρει καλύτερα από όλους μας πώς θα απαντήσει στα παιδιά της. Δεν είναι κακό να πούμε και στα παιδιά ότι παιδιά αυτό το πράγμα που λέει εδώ δεν το καταλαβαίνουμε τώρα, μπορεί να το πούμε μετά που θα μεγαλώσετε. Άστε το τώρα αυτό, θα δούμε μετά τι σημαίνει. Τι να πω κι εγώ, 6 χρόνο παιδάκι, τι θα του πεις και τι θα καταλάβει το παιδάκι τον 6 χρόνο. Και πιο πολύ με προβλημάτισε ότι τώρα έτυχε και το εγώ το είδα, γιατί θα μπορούσα να το έχουν διαβάσει στο σχολείο αν ήταν όλα τα πράγματα όπως συνήθως και εγώ δεν θα το ήξερα και καν. Ο Θεός, κόρη μου, θα φρόντιζε ο Θεός για τα παιδάκια, σου μη φοβάσαι. Ο Θεός φροντίζει τα παιδάκια, τα φιλιά ήταν ήπιο ο Κύριος. Γιατί και ο άντρας μου δεν συμφώνησε πολύ. Του είπα ότι ο Θεός μας έφυσε ελεύθερος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε ότι είναι σωστό. Και ένας άνθρωπος που του έρχεται να πάει να κλέψει δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, αλλά το κάνει. Μάλιστα. Και του είπα αυτό, αλλά
δεν συμφώνησε πολύ ο άντρας μου που έκανα τώρα τη συζήτηση. Οπότε λέτε καλύτερα να μην τα συζητώ ακόμα αυτά. Εντάξει, αν δεν συμφωνεί ο σύζυγος, μην τα συζητάτε αυτά τα πράγματα. Μην γίνεται αιτία διαφωνίας και φιλονικίας. Φρόντισε εσύ, σαν καλή μητέρα που είσαι, να τρέψεις πνευματικά τα παιδάκια σου και να δουλεύεις αυτόν τον λόγο του Θεού. Και η μητέρα πάντα βρίσκει τρόπο να μιλήσει στα παιδιά της με σωστό και καλό τρόπο. Παρακάλεσε τον Θεό να σε φωτίσει, να ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες των παιδιών σου. Ευχαριστώ πολύ, την ευχή. Άσε καλά, κόρη μου. Παναγία μαζί σου, σε σκεπάζει. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Την ευχή σου, γεροντά μου. Ο κύριος, λίγο δυνατά να σας ακούμε. Την ευχή σου, γεροντά μου. Του κυρίου. Ο Βασίλης είμαι. Ναι, Βασίλη. Πήρα σε γερασμό χρόνια πολλά και, να, και καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τις ομιλίες αυτές που κάνεις. Αρκετέ, ο κόσμος τώρα είναι κλειστός, φίλε, λόγω του κορονοϊού. Αλλά είναι, του λέτε τόσο ωραία λόγια, που μην ήρθει σπίτι για να σας ακούει. Περνούν την ώρα τους οι άνθρωποι, Βασίλη. Παίρνουν την ώρα τους, αλλά λέτε και καλά λόγια, τα οποία για τον κόσμο είναι πολύ καλά. Μακάρι, Βασίλη, μα είναι έτσι όπως τα λες, μακάρι και μου, έτσι όπως τα λες. Σε ευχαριστούμε για όλα, για ό,τι κάνεις και πάντα θα μας έχεις δίπλα σου. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Η Παναγία μαζί σου, γιέ μου. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ο Θεός μαζί σας. Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Γέροντα, η ευχή σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα μικρό περιστατικό. Σχετικά με το Άγιο Φως, χτες το Σάββατο, καθίσαμε λίγο γενιακώς για να δούμε την εμφάνιση στους Αγίους Στόχους που γίνεται για την εμφάνιση του Αγίου Φωτός. Το βράδυ ήταν την οικογένεια μου, τα παιδιά σου ρωτούσαν τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο. Το βράδυ της Ανάστασης, την ώρα που έλεγε ο ιερέας του Λεστέλαβητε Φως, που βλέπαμε από τηλεοράσεως, άψαμε τις λαμπάδες μας πριν καντήλα. Και η καντήλα είχαμε ένα Άγιο Φως, λοιπόν. Και βοήθησε ο Θεός την ώρα, γιατί ρωτούσαν και τα μωρά, και εξήγησα τους τι είναι. Έβαλα το χέρι μου την ώρα πάνω στη φωτιά της λαμπάδας και δεν έκλωσε το χέρι μου. Και αναρωτήκαν τα μωρά, έβλεπα σε ας πούμε παράξενα, αφού είναι φωτιά γιατί είναι κλωσή. Και λέω τους να το βάλετε εσείς, φοβούνταν. Έπια το χέρι του και έβαλα το πάνω και ενθουσιαστήκαν που δεν καήκαν. Και ρωτούσαν έτσι αν το να τι είναι αυτό, γιατί δεν κλωσή. Και ήταν κάτι που θεωρώ ότι τους έμεινε και ζήσαν έναν ιδιαίτερη ανάσταση σχετικά με τα γεγονότα που περνούμε. Ναι. Αυτό ήθελα να το αναφέρω για να ακούσει άλλος κόσμος. Ναι. Να σου πω κάτι που είπα και σήμερα σε ένα μοναστήρι που βρισκόμουν και μίλησα στις μοναχές. Όταν με τη βοήθεια του Θεού περάσει ο κορονοϊός και θα βγούμε από τα καταφύγια μας και από τις απομονώσεις μας, θα ακουστούν πολλά σημεία και θαύματα που έγιναν αυτό το διάστημα. Διότι ο Χριστός όταν γίνεται μια επιδημία, ένα κακό, μια δοκιμασία, τότε ο Κύριος εμφανίζει τον εαυτό του σε πολλούς ανθρώπους. Και όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη της θείας παρηγορίας, παρηγορεί ο Θεός οφθαλμοφανώς τον άνθρωπο. Και όπως το δικό σας που περιγράψατε τώρα και πολλά άλλα τέτοια έχουν γίνει, και μάλιστα σήμερα κάποια κυρία με πήρε από τη Λεμεσό που ντρεπόταν να το πει δημοσίως και μου περιέγραψε ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε πάλι με το Άγιο Φως από το καντήλι της την ώρα του Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, επειδή είχαμε δοκιμασίες αυτό το διάστημα, ο Κύριος Θεός φροντίζει να μας παρηγορεί και να μας ενδυναμώνει και θα ακουστούν πολλά, να είστε βέβαιοι. Και να ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη που μας δείχνει και μας προνοεί και μας έχει πάντοτε στην αγάπη Του. Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ. Ναι, Χριστός Ανέστη, γεροντά μου. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Σε ευλογία σας. Του Κυρίου μας. Στη χθεσινή εκπομπή είχε πάρει τηλέφωνο κάποιος ακροατής και σας ρώτησε σχετικά με το γνωστό βιβλίο του Τρελογιάννη. Ναι. Μου έδωσε αφορμή αυτό το τηλεφώνημα, να κάνω αυτή την παρέμβαση.
αν μου επιτρέπετε να σας διαβάσω τι ακριβώς μου έχει πει ο ίδιος ο συγγραφέας σε μήνυμα του, που επικοινώνησα διαδικτυακά μαζί του. Σήμερα. Για αυτό το θέμα. Ναι, μάλιστα, μέσω Facebook. Έτσι μου έδωσε αφορμή για να του στείλω αυτό το μήνυμα. Έχω διαβάσει παρεμπιπτόντως και εγώ το βιβλίο όχι μόνο μία φορά, γιατί τόσο πολύ με ενθουσίασε. Λοιπόν, θα σας τα πω ακριβώς όπως μου τα έγραψε. Το πρόσωπό του, λέει, και η ιστορία είναι αληθινή. Ωστόσο, με παρέμβαση του παππούλη που μου έδωσε τα στοιχεία, η περιοχή παραμένει κρυφή. Τα ονόματα επίσης είναι ψευδόνυμα για να αποφευχθούν οι διαμάχες και οι διαφωνίες μεταξύ αυτών που το γνώρισαν. Ο Χριστός, όταν το αποφασίσει, θα τον αποκαλύψει. Αυτά μου είπε. Μάλιστα. Πολύ ωραία και πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε και πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι θεώρησα ναι, σημαντικό. Ναι, γιατί... ο συγγραφέας είναι ένας πολύ σοβαρός. Ναι. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Δεν είναι ο κύριος Διονύσης Μακρής. Ναι, νομίζω μια φορά τον έχω δει τον κύριον αυτό. Είναι θεολόγος και δημοσιογράφος. Ναι, και κάνει και εκπομπές σε ελλαδικό σταθμό. Δεν τον θυμάμαι ποιος είναι αυτό. Μάλιστα. Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά και πολύ ευχάριστο ότι υπάρχουν άνθρωποι άγιοι του Θεού. Και όπως πολύ καλά το λέει και ο ίδιος, όταν θα έρθει ο Χριστός που ο Θεός ναι. θα κρίνει, θα τον εμφανίσει ο Χριστός μας ο ίδιος. Ναι, ναι. Από ό,τι θυμάμαι αυτός ο γέροντα, ο παππούλης που αναφέρει, ήταν ένας ασκητής που ζει κάπου στον ελλαδικό χώρο, αλλά δεν τον ονομάζει στο βιβλίο του. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Αυτά. Ευχαριστώ θα πάρα περιμένουμε πολύ. Το θέλημα του Θεού, παιδί μου. Θα περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, επόμενος. Παρακαλώ, εγώ μιλώ. Ναι. Την ευχή σας, Γιώργα, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη ο Κύριος. Κωνσταντίνος μιλά. Ναι, Κωνσταντίνη. Ήθελα να κάνω δύο απλές ερωτήσεις. Ήθελα να μάθω οι Μαρονίτες τι διαφορές έχουν με τους Ορθόδοξους και αν γίνεται κάμωστε σκεπτικός με τους Ορθόδοξους. Και το άλλο είναι... Όταν ήμουν στην Αθήνα, έπαιρνε στο χέρι μου ένα βιβλίο του Δημητρίου Λέκα που έλεγε διάφορα θάματα και είχε την εκκλησία του στην Αμερική. Θέλω να μας πείτε γι' αυτό αν είναι Άγιος πράγματι ή όχι. Μάλιστα. Οι αγαπητοί μας αδερφοί Μαρονίτες που έχουμε πάρα πολλούς σχετικά βέβαια στην Κύπρο και χωριά Μαρονίτικα και ζούμε τόσους αιώνες μαζί σε αγάπη και σε ενότητα είναι αδερφοί μας οι οποίοι έχουν μια δική τους παράδοση και μια δική τους ιστορία, κατά πάντα σεβαστή και με κάθε τρόπο μπορούμε να τους βοηθήσουμε να έχουν την ιστορία τους και την παράδοσή τους, αλλά σίγουρα οι Μαρονίτες δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι Ρωμαιοκαθολικοί σήμερα, είναι Ρωμαιοκαθολικοί, ανήκουν στο Βατικανό ή στον Πάπα της Ρώμης. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν έχουμε... επικοινωνία μυστηριακή, αλλά τους αγαπούμε, είναι αδελφοί μας, είναι κατά πάντα σεβαστά πρόσωπα, αξιότιμοι άνθρωποι και πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως όλοι μας, και πολύ αγαπητοί μας και πολύ συμπαθείς άνθρωποι και πολύ καλοί άνθρωποι. Και έχουμε και χωριά Μαρονίτικα, τα οποία είναι κατεχόμενα και είναι οι άνθρωποι έτσι πολύ φιλόξενοι και πολύ καλοί. Αλλά δεν είναι Ορθόδοξοι, είναι Ρωμαιοκαθολικοί με τη δική τους μαρονίτικη παράδοση. Σεβαστοί κατά πάντα, αλλά ανήκουν στους Ρωμαιοκαθολικούς. Τώρα, το άλλο για τον Δημήτριο Λέκα που ρώτησε Κωνσταντίνε. Ο Δημήτριος Λέκας ήταν ένα πρόσωπο γιατρός, ο οποίος εκεί πέθανε πριν πολλά χρόνια και η μητέρα του επέμενε ότι το παιδί αυτό έκανε θαύματα και ήταν Άγιος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία βεβαίως έκαμε όλες τις προσπάθειες της έρευνες της και δεν απεδείχθη κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Γι' αυτόν τον λόγο δεν προχώρησε στην αγιοκατάταξη του Δημητρίου Λέκα και το θέμα έμεινε έτσι όπως είναι. Δεν είναι Άγιος της Εκκλησίας μας και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να τον τιμούμε στο Αγιολόγιο. Τώρα ευχόμαστε το παιδί να έχει σωθεί βέβαια. Ευχόμαστε να είναι Άγιος, αλλά επισήμως από την Εκκλησία δεν είναι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε τιμητική προσκύνηση ενός Αγίου της Εκκλησίας στον Δημήτριο Λέκα. Έχουμε ακόμα έναν αδερφό, παρακαλώ. Ευλογείτε γέροντα. Ο Κύριος. Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω κάτι που διαβάζω συνέχεια στο βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου.
Λέει γεμίστε Χριστό. Ποιο βιβλίο Χριστό. Παρακαλώ, πέστε μας. Σε διάφορα, σε όσα βιβλία το διάβαζα, μαρτυρίες νομίζω ήταν. Μάλιστα, μάλιστα. Ανθολόγιο. Αναφέρει συνέχεια γεμίστε Χριστό για να φύγουν όλα τα πάθη, να μην αφήσετε χώρο, να είστε γεμάτοι Χριστό. Μπορούμε εμείς στον κόσμο να το καταφέρουμε αυτό. Και πώς. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το να γεμίσουμε Χριστό δεν είναι έργο του μοναχού μόνο αυτό και το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είναι γραμμένο για τους μοναχούς μόνο. Το Ευαγγέλιο είναι λόγος του Θεού προς όλον τον κόσμο. Άρα όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εφαρμόσουμε τον Πανάγιο Λόγο του Θεού μας. Και όταν ο Χριστός μας λέει «Έσαι Θεόν ημείς τέλειος, ο Πατήρ ημών ουράνιος τέλειος», εστί σημαίνει ότι μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Το θέμα είναι πώς γινόμαστε τέλειοι. Δια της αναμαρτησίας, όχι. Δια της μετανοίας, δια της ταπεινώσεως. Μπορούμε να γεμίσουμε Χριστό και βέβαια μπορούμε. Μπορούμε, ασφαλώς μπορούμε. Και ο Γέροντας Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, λέει αυτό είναι πολύ απλό. Πολύ εύκολο. Αλλά δεν μας αφήνουν οι αμαρτίες μας να το κάνουμε. Τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας και όλα τα αποτελούντα των παλαιών άνθρωπων δυστυχώς μας εμποδίζουν και δεν μας αφήνουν να γεμίσουμε Χριστό. Εάν αποφασίσουμε να απαρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο, αυτό που λέει ο Κύριος, απαρνησάς το εαυτόν, δηλαδή να απαρνηθούμε τις αμαρτίες, τα πάθη μας, τις εμπάθειές μας των παλαιών άνθρωπων, τότε πράγματι θα γεμίσουμε Χριστό. Δεν είναι λοιπόν αυτό το πράγμα μόνο για τους ανθρώπους που ζουν στην έρημο. Ίσα ίσα, όλοι μας στον κόσμο ζούμε, στην έρημο ζουν λίγοι. Άρα το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο για μας που είμαστε στον κόσμο. Και βεβαίως μπορούμε. Αγώνας χρειάζεται, ταπείνωση χρειάζεται, μετάνοια χρειάζεται και πάνω απ' όλα ζωή της Εκκλησίας. Να ζούμε μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στα Άγια Μυστήρια, προσευχόμενοι, κοινωνούντες, εξομολογούμενοι, μελετώντες και αγωνιζόμενοι. Και μη φοβάστε, ο Θεός θα έρθει κοντά μας να μας συναντήσει. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Ναι, τις ευλογίες σας, πανιερώτατε, Ιπποκράτης. Ιπποκράτης. Μάλιστα. Πολύ ωραίο όνομα, πού το βρήκες. Επειδή οι γονείς μου ήταν ιατροί, ήταν αφιερωμένοι στην ιατρική και η μητέρα μου και ο πατήρ μου, μου έδωσαν το όνομα του πατέρα της ιατρικής. Από πού είσαι Ιπποκράτη. Λεμεσό. Μπράβο Ιπποκράτη, ωραία, έχουμε και στη Λεμεσό Ιπποκράτη λοιπόν. Μάλιστα, είμαι θαυμαστής σας. Και εγώ θαυμαστής του όνοματός σου, μπράβο. Χριστός Ανέστη, καταρχήν θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα σύντομα που συσχετίζονται σφοδρά μεταξύ τους. Το πρώτο ερώτημα, όταν κάποιος δεν είναι χριστιανός και κάνει καλές πράξεις, αυτές οι καλές του πράξεις αλλά έχει γνωρίσει τη θρησκεία του χριστιανισμού, θα ανταμυφθούν στην αιώνια ζωή. Η δεύτερη ερώτηση. Μάλιστα. Όταν κάποιος πρέπει να είναι Άγιος για να μπορεί να κάνει θαύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Να είσαι καλά Ιπποκράτη μου. Και να τιμήσεις το ωραίο όνομα που έχεις. Λοιπόν, εάν κάποιος Ιπποκράτη κάνει καλές πράξεις και είναι καλός άνθρωπος και δεν είναι καλός χριστιανός ή δεν είναι καν χριστιανός επειδή δεν άκουσε, δεν ξέρει, δεν εγνώρισε τον Χριστό, σίγουρα Ιπποκράτη ο καλός Θεός που είναι δίκαιος και πατέρας όλου του κόσμου και πατέρας όλων των ανθρώπων δεν θα τον αδικήσει. Ο δίκαιος Θεός θα του αποδώσει δικαιοσύνη και δικαίως θα τον βοηθήσει και θα τον κρίνει με τη συνείδηση που έχει. Εάν η συνείδηση αυτού του ανθρώπου είναι προσεκτική και φύλαγε τη συνείδησή του, με τη συνείδηση θα τον κρίνει ο Θεός που έχει. Και σίγουρα τα καλά έργα είναι πολύ υπέρ του αυτού του ανθρώπου που τα κάνει. Και ο δίκαιος Θεός, γεμάτος αγάπη, θα δικαιώσει αιώνια τον άνθρωπο και δεν θα δικήσει ποτέ κανένα. Μην έχεις καμιά έννοια, κανείς δεν θα δικηθεί από τον καλό Θεό ποτέ. Τώρα, εάν κάποιος για να κάνει θαύματα πρέπει να είναι Άγιος. Θαύματα Ιπποκράτη μου γίνονται με τη χάρη του Χριστού μας. Μπορεί και ένας αμαρτωλός να προσευχηθεί και να γίνει θαύματα. Δηλαδή, ο Χριστός κάνει τα θαύματα. Δεν είναι οι Άγιοι που κάνουν τα θαύματα. Απλώς οι Άγιοι έχουν παρησία στον Χριστό και προσεύχονται και με τη χάρη του Χριστού γίνονται θαύματα. Και βέβαια ένας Άγιος είναι φίλος του Χριστού και ως φίλος
έχει παρησία. Εμείς που δεν έχουμε παρησία, δεν μπορούν να γίνουν δεχτές και οι προσευχές μας. Αλλά όμως μπορεί να προσευχηθεί κάποιος για έναν άνθρωπο και θέλει να επακούσει τις προσευχές και να γίνει κάτι καλό για τον άνθρωπο εκείνο. Διότι ο Θεός τα κάνει αυτά, δεν είναι του Θεού έργα, δεν είναι των ανθρώπων. Γι' αυτό εμείς να προσευχόμαστε. Έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας. Και η προσευχή για τους αδερφούς μας πάντα βοηθά τους ανθρώπους. Έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, Ιπποκράτη μου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Κύριε. Έχω δύο απορίες. Η μία είναι γιατί επιτρέπει ο Θεός τα δύο άκρα. Ας πούμε, βλέπουμε μια οικογένεια που τις έρχονται όλα βολικά στη ζωή τους. Έχουν οικονομική ευχέρεια, έχουν καλά παιδιά, καλό σύζυγο. Και είναι καλοί άνθρωποι, δεν είναι κακοί. Αλλά πηγαίνουν στην εκκλησία με Χριστούγεννα και Πάσχα, ας πούμε. Και μια άλλη οικογένεια, η οποία είναι όλα ανάποδα τους έρχονται στη ζωή. Φτώχεια, παιδιά που είναι, δεν μπορούν να τα κάνουν κοντρόλ, αλλά είναι κάθε Κυριακή στην εκκλησία, προσεύχονται. Ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Ναι. Και τι γίνεται μετά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και η δεύτερη ερώτηση είναι όταν έχεις κάποιον παιδί που δεν πιστεύει στο Θεό, με την πώς μπορεί να το βοηθήσει, με το να προσεύχεσαι ή να του μιλήσεις ή να του πεις να πάει σε πνευματικό, να αρνείται. Πώς μπορείς να το βοηθήσεις σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, κοίταξε αδερφή μου αγαπητή, επειδή εξομολογώ πολλά χρόνια πλέον, σχεδόν 40 χρόνια και εξομολογώ πολλούς ανθρώπους, θέλω να σου πω ότι μην κοιτάτε τι φαίνεται έξω από την πόρτα των ανθρώπων. Όταν κλείσει κάθε ένας την πόρτα του σπιτιού του, βλέπει τα προβλήματά του. Και πολλές οικογένειες φαίνονται ότι δεν έχουν προβλήματα, είναι όλα καλά, είναι όλα όμορφα, είναι όλα ωραία, υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν χαρές και ευτυχίες κτλ. Αλλά δεν ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει μετά που κλείνουν την πόρτα τους οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς προβλήματα, δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς στεναχώρια, δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς βάσανα. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και να προσευχόμαστε. Ο Θεός ξέρει πώς διοικεί τη ζωή των ανθρώπων. Εμείς να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας και να κοιτάζουμε τι κάνουμε εμείς. Και επίσης αυτό το άλλο, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν προβλήματα, έχουν δυσκολίες, πάνε εκκλησία. Κάτι υπάρχει και εκεί. Κάτι υπάρχει που δεν το ξέρω εμείς, το ξέρει ο Θεός. Εάν εμείς έχουμε προβλήματα, ας κάνουμε μια έρευνα στον εαυτό μας να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε υπομονή στα προβλήματά μας. Όχι γιατί τα έχουμε, αλλά πώς μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Και ας μην μας απασχολεί γιατί άλλοι έχουν και άλλοι δεν έχουν. Μακάρι να μην έχει κανένας και να έχουμε μόνο εμείς προβλήματα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει, παιδί μου, σπίτι χωρίς προβλήματα, μοναστήρι χωρίς προβλήματα, αδερφότητες χωρίς προβλήματα. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, εκεί υπάρχουν και ανθρώπινα φαινόμενα. Και τα προβλήματα, ακόμα και στη συνοδεία του Χριστού, βλέπετε, υπήρχαν. Ο Κύριος 12 μαθητές είχε, ο ένας πρόδωσε, ο άλλος αρνήθηκε, οι άλλοι δύο θέλαν να φάνε τους άλλους 10, γιατί είναι άνθρωποι. Και βλέπετε, μόνο όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τελειώθησαν εμπνεύματι Αγίο, ξεπέρασαν όλα τα ανθρώπινα δεδομένα τα οποία είχαν και οι μαθητές του Χριστού. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας ο καθένας και ας μην βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Τώρα, αν έχουμε ένα παιδί που δεν πιστεύει, εάν είναι ήδη μεγάλο παιδί, θα βρούμε τον τρόπο πώς θα του μιλήσουμε. Εάν δεν δέχεται απολόγια, ας προσευχόμαστε συνεχώς. Θα του μιλήσουμε πρώτα μέσα από την προσευχή μας και από το καλό μας παράδειγμα. Από την αγάπη μας, από το Άγιο παράδειγμα που θα του δώσουμε και από την προσευχή μας. Λόγια λίγα, πολύ λίγα λόγια. Περισσότερο πράξεις. Μιλά στα παιδιά μας, όχι μόνο το στόμα μας, αλλά και η ζωή μας. Και πάνω απ' όλα η προσευχή μας. Εάν προσεύχεστε για τα παιδιά σας, μη φοβάστε. Οι προσευχές των γονέων και της μητέρας δεν χάνονται.
πάντοτε έχουν μεγάλη ανταπόκριση και μεγάλη πρακτική ωφέλεια στις ψυχές των παιδιών. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Λέγεται Γέραντα. Ο Κύριος. Το όνομά σου? Σκεύη. Σκεύη. Μπράβο, Σκεύη. Για πέ μας, Σκεύη μου, να δούμε τι θέλει να μας πεις. Σκέπη. Σκέπη. Της Παναγίας. Της Παναγίας, η Αγία Σκέπη. Μπράβο, Σκέπη μου. Πολύ ωραίο όνομα έχεις. Πώς μας προσέχει ο φύλακας άγγελος μας? Πώς μας προσέχει? Ναι. Μα αφού ο Χριστούλης του έδωσε αυτό το διακόνημα και του έβαλε αυτήν τη δουλειά να μας προσέχει, γι' αυτό και είναι άγγελος. Τρέχει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, χωρίς να κουράζεται, γιατί είναι πνεύμα. Γι' αυτό και τον εικονίζουμε με φτερά. Όχι πως έχει φτερά, αλλά επειδή τρέχει πάνω κάτω και σαν πνεύμα που είναι, δεν έχει κανένα εμπόδιο και δεν κουράζεται, έχει αυτό το διακόνημα από τον Χριστό να μας προσέχει. Ο Χριστός τον έβαλε να μας προσέχει και με τη χάρη του Χριστού μας προσέχει και μας φυλάει και δεν κουράζεται, Σκέπη μου. Το κατάλαβες? Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά και να σε σκέπει η Παναγία μας. Την ευχή σας. Να είσαι καλά, κορούλα μου. Θεός μαζί σου. Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη, πανηρώτατε. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Απλά ήθελα να αναφέρω ότι ο Άγιος Δημήτρης Λέκας, το λέω Άγιο διότι απλώς έτσι συνήθισα με τα παιδιά μου, με έκαμε τρία θαύματα στο σπίτι στα παιδιά μου και έχω και ένα κομματάκι από το πουκαμισάκι του που εφοδιάζει. Δεν θέλω να έρχομαι σε αντίθεση αν η Εκκλησία δεν θέλει να κηρύξει ένα Άγιο, απλώς ήθελα έτσι να κάνω μια ανοίξη. Με συγχωρείτε. Ναι, κόρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το παιδί να είναι Άγιος, ευχόμαστε αλίμονο. Ναι. Αλλά επειδή η Εκκλησία μας ακόμα δεν έχει προβεί επισήμως σε αυτήν την πράξη της αγιοκατάταξης, ας περιμένουμε λίγο και ας είμαστε προσεκτικοί. Ακόμα ένας αδερφός, παρακαλώ. Γέροντα, χαίρετε. Χαίρετε. Η Ρίτα είμαι. Α, Ρίτα, τι κάνεις? Γέροντα. Κλείστηκε σπίτι επιτέλους. Συγγνώμη. Κλείστηκε σπίτι. Τι να κάνω? Βέβαια, θέλεις κάνα και διαφορετικά. Δεν μπορώ. Δύσκολο. Δεν αλλά... πειράζει. Θα μάθουμε τον έγκλειστο βίο. Το οποίο για μένα ήταν πάντα έτσι πολύ μακρινός από μένα. Δεν πειράζει. Θα το μάθουμε, Ρίτα, γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω ποτέ που τον Άγιο Νεόφυτο. Θα το καταλάβεις τώρα. Ναι. Γέροντα, γιατί σε έναν τροπάριο της Αγίας Παρασκευής νομίζω, χαρακτηρίζεται ο Χριστός ως Λέων, εκοιμήθη ως Λέων. Μάλιστα. Και ο Σίμων ο Κυριναίος, τι θέση έχει στην Εκκλησία μας? Μάλιστα. Είναι Άγιος? Βεβαίως είναι Άγιος. Είχε τόση μεγάλη ευλογία να πάρει το Σταυρό του Χριστού πάνω του και να βοηθήσει το Χριστό μας. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη ευλογία είχε και πολύ μεγάλη χάρη και ήταν... Γι' αυτό λέει Σίμωνος, το αναφέρει το όνομα του, γιατί ήταν επίσημο πρόσωπο στην πρώτη Εκκλησία του Χριστού μας, τα πρώτα χρόνια. Και ήταν γνωστός ο Σίμωνος Κυριναίος και είχε μεγάλη ευλογία. Σκέφτηκες τη μεγάλη χάρη είχε? Ναι, αλλά δεν το... Ναι, απλώς δεν τον ξέρουμε, αλλά είναι μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, βεβαίως. Μάλιστα. Και το άλλο για που είπες για τον Λέων που κοιμήθη, είναι μια προφητεία που λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι κοιμήθη ως Λέων. Όπως ένα λιοντάρι άμα κοιμάται, Ρίτα, δεν τολμά κανείς να πάει να το ξυπνήσει. Γιατί αν ξυπνήσει θα τον κατασπαράξει όποιον το ξυπνήσει. Και ο Κύριος μπορεί να κοιμήθηκε στον θάνατο, τον τριήμερο ταφή και τον θάνατο τριήμερο, αλλά ήταν Λέων, δυνατός ως Λέων και βασιλεύς των ζώων. Και είναι αναφέρεται στην προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Λέων κοιμήθη. Γι' αυτό το λέει εκεί στα τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Ναι. Πώς μπορούμε να έχουμε επίγνωση, να αποκτήσουμε επίγνωση της αγάπης του Κυρίου, εφόσον πολλές φορές
αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε την αγάπη του, πολύ περισσότερο όταν νιώθουμε μακριά του ή τον νιώθουμε μακριά μας ή ακόμα και αντιμαχόμαστε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να το συλλάβουμε αυτή την αγάπη μας? Εάν τον αντιμαχόμαστε, σίγουρα είναι δύσκολη η θέση μας. Αλλά κοίταξε, Ρίτα, το να καταλάβουμε την αγάπη του δεν είναι θέμα διανοητικό. Ούτε είναι κεφαλικό μόνο. Είναι και αυτό μέχρι σαν σημείο, αλλά είναι θέμα εμπειρίας. Για να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού μας, πρέπει η καρδιά μας να καθαρίσει. Να ελευθερωθεί από τα πάθη και τις αμαρτίες, να ταπεινωθεί, να κλάψει και λίγο, ταπεινά, χωρίς έπαρση και χωρίς σκληρότητες, και ο Θεός θα δώσει την αγάπη του στην καρδία μας. Όσο είμαστε μέσα στα πάθη μας, δυστυχώς η καρδία είναι σε δύσκολη θέση μέσα στα πάθη και στην αμαρτία. Έχω ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Η Ροξάνη είμαι. Ναι, Ροξάνη. Πήρα θάρρος, Γέροντα, επειδή είπετε δική μας η εκπομπή, δικαιούμαστε να μιλούμε. Δική σου, Ροξάνη, χάρισμα σου, να μιλήσεις, να ξεθυμάνεις, να γλιτώσει λίγο ο Σάββας. Ναι, και την προηγούμενη φορά χτύπαν η καρδία μου και σκέφτομουν τα τσίνα που ήταν να πω και άφησα είπες να έτσι κάποια αποσιο... κάτι αποσιοποιητικά, όμως δεν είπα ότι ο Σάββας είναι πολύ καλός σύζυγος και πατέρας και πολύ καλός άνθρωπος. Να το ξέρουμε αυτό και τον εκτιμούμε. Να το ξέρετε, ναι, αν έχει κανέναν που έχει απορία, κάποιοι φίλοι έχουν απορία, να τους τη λύσω. Ναι. Τώρα να πούμε κάτι σοβαρό. Και τούτο είναι σοβαρό, να πούμε και κάτι πιο σοβαρό. ήθελα να μας πείτε λίγο τι σημαίνει το «Δόξα σοι ο Θεός». Και γίνεται να πω και τρία λόγια παραπάνω, όπως το είχα, καταλάβει εγώ, που ήμουν έτσι λίγο πιο αρχαρία και τώρα ακόμα είμαι, αλλά αρχικά σκεφτούμουν ότι το «Δόξα σοι ο Θεός» είναι έτσι λίγο... Για μένα τότε ήταν έτσι ντεμοντέλ, εντομονών ηλικιωμένες. Τώρα όμως που ασκέψαν και κατεβαίνει ο νους μου, το δοξάσει ο Θεός σημαίνει πολλά πράγματα. Άμα το νιώθουμε, ο Θεός να μας βοηθήσει να το νιώθουμε και να το λέμε. Γιατί το «ελέησε με Θεέ μου» έχουμε ανάγκη και να το πούμε. Νομίζω είπετε το και εσείς σε μια νομιλία. Ναι, βέβαια, το λέει και ο Παπατήχων, ο Ρώσος αυτό. Ναι. Φκένει μας πιο εύκολα να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», γιατί είμαστε αδύνατοι και θέλουμε βοήθεια. Το «δόξασαι ο Θεός» είναι πιο δύσκολο να το πούμε. Ναι, ιδιαίτερα και να το νιώσουμε. Όταν έχουμε προβλήματα και θλίψεις είναι πολύ δύσκολο να το πούμε. Ναι. Να το σχολιάσουμε και λίγο παραπάνω εσείς να μας το πείτε αν μπορείτε έτσι. Ναι. Ας πούμε είναι και το, ο Θεός ανάγκη να του το πούμε. Εν εμείς σίγουρα, που έχουμε ανάγκη να το δοξολογούμε. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη που μας. Ναι, ναι, Ροξάνη, θα πεις κάτι άλλο. Ακόμα έναν τρίτον και να μην μιλώ πολλά. Ότι για να είσαι, ας πούμε, κοντά στον Χριστό τη σήμερον ημέρα, πρέπει να έχεις και μία δόση τρέλας. Δηλαδή, είναι με τη λογική που πιστεύουμε να πού. Και τα πράγματα που κάνουμε φαίνονται τρελά σε κάποιους. Αλλά είναι ωραία τούτη η τρέλα του Χριστού και γιατί να με κάνουμε τόσα πολλά άλλα πράγματα λάθος. Αν έχουμε και λίγη τρέλα Χριστού, είναι πολλά ευλογημένο νομίζω. Πέτε μας και εσείς. Μάλιστα. Και ευχαριστώ που με ακούσετε. Και τώρα που έμαθα το τηλέφωνο, να πιάνω όποτε θέλω. Να πιάνεις όποτε θέλεις. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, κορίνα. Ευχαριστούμε για όλα, πάτερ μου. Ο Θεός μαζί σου, Ροξάνη. Λοιπόν, το «δόξασε ο Θεός», Ροξάνη, είναι κάτι το οποίο και εγώ το άκουσα για πρώτη φορά τους γεροντάδες μας που το έλεγαν συνέχεια. Και μάλιστα μου είχαμε εντύπωση, δεν έλεγαν συνέχεια το «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόμε», αλλά «δόξα το Θεό». Ο γέροντας Παΐσιος συνεχώς έλεγε «δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός». Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ πολλές φορές έτσι, πάρα πολύ συχνά, έλεγε «δόξασε Χριστέ βασιλεύθε Παντοκράτορ». Ο γέρον Θεόκλητος έλεγε «ο περιπάντας αγαθός, Κύριε, δόξαση».
Ο κάθε ένας έλεγε αυτό που αισθάνεται η καρδία του. Διότι όταν η καρδιά αγαπήσει τον Χριστό, αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη, μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και ο Γέροντας Παΐσιος μια φορά έλεγε ότι ο Παπατήχων ο Ρώσος ήθελε να τους πει ότι, ο γέροντάς του δηλαδή, ο Άγιος αυτός ο Παπατήχων, ήθελε να τους πει ότι το δόξα σε αυτός είχε μεγαλύτερη αξία από το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόμε. Και επειδή ήταν Ρώσος και δεν ήξερε καλά ελληνικά, έλεγε μπρε, δόξα σε ο Θεός, μάλλον ο Κύριε Σου Χριστέ ελεησόμε 100 δραχμές. Δόξα σε ο Θεός 1000 δραχμές. Ήθελε να τους πει ότι είναι πολύ πιο μεγάλη αξία το δόξα σε ο Θεός από το Κύριε Σου Χριστέ ελεησόμε. Διότι πράγματι, ζητούμε το έλεος του Θεού όλοι μας. Αλλά η ευχαριστία, η δοξολογία είναι μεγαλύτερος βαθμός χάριτος. Και ο άνθρωπος που ευχαριστεί τον Θεό και δοξολογεί τον Θεό βοηθά πάρα πολύ τον εαυτόν του και αποκτά μια ισορροπία, μια ειρήνη, μια φωτεινή κατάσταση. Η δοξολογία αγιάζει τα πάντα. Η δοξολογία είναι ό,τι καλύτερο και προσθήκη χάριτος. Ανοίγουν οι κρινοί της Θείας χάριτος. Μια φορά ο γέροντας μας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, είπε στον Παπα Εφραίμ στον Κατουνακιώτη, Πάτερ του λέει, βρήκα την πόρτα των μυστηρίων του Θεού. Και έλεγε ο Παπα Εφραίμ, δεν το ρώτησα τι ήταν αυτή η πόρτα, ντράπηκα. Και μετά είδα από την πείρα μου ότι ήταν η ευχαριστία και η δοξολογία. Του λέει και ο Αβά Ισαάκ. Το άλλο για την λογική την οποία είπε, ναι, σίγουρα σήμερα όποιος ακολουθά τον Χριστό μπορεί να θεωρηθεί και τρελός και παλαβός. Έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, για να ακολουθάς τον Χριστό σήμερα πρέπει να έχεις και μια παλαβή φλέβα. Δηλαδή χρειάζεται και μια έτσι άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Εξάλλου το λέει και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Εμείς μωρίδια Χριστό. Εμείς είμαστε ανόητοι για τον Χριστό. Γιατί η ζωή εν Χριστώ με την κοσμική λογική πολλές φορές είναι ανοησία. Είναι, ξέρω εγώ, ένα πράγμα που δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και το κρίνουν ότι είναι ανόητον. Ενώ είναι υπέρ λόγων. Δεν είναι παρά λόγων. Είναι υπέρ λόγων. Και όταν την καταλάβει ο άνθρωπος, τότε πραγματικά εκπλήττεται από αυτήν την υπέρ λόγων λογική του ανθρώπου που αγαπά τον Θεό. Νομίζω ότι ένας ερωτευμένος έχει μια λογική δική του που δεν την καταλαβαίνουν οι άλλοι που δεν είναι ερωτευμένοι με το πρόσωπο εκείνο. Το ίδιο και ένας ερωτευμένος με τον Θεό Πατέρα του. Ζει σε μια υπέρλογο κατάσταση παράφορης αγάπης. Δεν τον καταλαβαίνουν αυτοί που δεν ξέρουν αυτήν την αγάπη, δεν την εγεύτηκαν ποτέ, παρά μόνο την κρίνουν με τα κοσμικά λογικά ανθρώπινα κριτήρια. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη, γέροντα, την ευχή σας. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Η Μαρία από Λευκοσία είμαι. Ναι, Μαρία. Ήθελα να ρωτήσω εάν ένας αδελφός μας, ενώ είναι εν ζωή, δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ και ευλαστημούσε εντελώς πάνω σε διάφορες έτσι καταστάσεις, και πριν πεθάνει έχει περάσει έτσι σοβαρά προβλήματα υγείας. Μπορεί να πάει στον παράδεισο ή πρέπει να κάνουμε προσευχή εμείς? Και αν είναι όντως στην κόλαση, μπορεί να φύγει από εκεί με την έντονη προσευχή που κάνουμε? Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Κοίταξε, χρυσή μου κόρη, ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι ένας χώρος γεωγραφικός. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Και η κόλαση είναι η απουσία του Χριστού, της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή δεν μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος με την αγάπη του Χριστού. Εμείς να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαστε εμείς που θα αποφασίσουμε που θα πάνε οι άνθρωποι. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε με τα κριτήρια τα δικά μας και με τις γνώσεις που έχουμε, διότι δεν ξέρουμε την καρδιά των ανθρώπων. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτε να προσευχόμαστε με αγάπη, με εμπιστοσύνη, με πόνο και με πόθο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ο Θεός δίκαιος είναι, δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο. Προσευχή χρειάζεται για όλους τους ανθρώπους, παιδί μου. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ. Ναι, γεροντά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτά που διαβάζουμε συνεχώς μέσα στο διαδίκτυο. Ήρωας ο τάδε αρχιερέας, κατάπτυστος κάποιος άλλος, και μας έχουν προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Σαν άνθρωποι όμως, εμείς έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να αξιολογούμε και να, να λέμε για τους ιερείς μας, τους αρχιερείς μας, για τα λάθη, τα τυχόν λάθη που έχουν κάνει. Και μήπως εμείς είχαμε υπέρμετρες προσδοκίες έναντι των ανθρώπων, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Και μήπως οι προσδοκίες μας εμάς, επειδή διαψευστήκανε, δεν αρχίσαμε εμείς να τους κρίνουμε και να τους κατακρίνουμε. Γιατί έχει δημιουργηθεί στην ψυχή μας τέτοια σύγχυση. Δεν μας έφτανε ο όλος πόνος που έχουμε για όλα αυτά που γίνανε. Ξαφνικά έχουμε και μέσα τον βομβαρδισμό από τα μέσα. Θα μου πεις, μην τα διαβάζεις. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, μπαίνουμε μέσα στα διαδίκτυο και διαβάζουμε. Αλλά νιώθω όμως ότι κάπου έχουμε ξεφύγει κι εμείς οι λαϊκοί και έχουμε πάρει υπέρμετρη, δηλαδή είχαμε κάποιες προσδοκίες. Όπως και μου φαίνεται σαν να ζούμε ξανά την εποχή του Χριστού, ότι είχαν προσδοκίες κοσμικές από τον Κύριο και τελικά απογοητευθήκανε και το σταυρώσαμε. Μήπως και εμείς σταυρώνουμε οι ανθρώπους που δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκαν και πήραν αυτές τις αποφάσεις που πήραν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για να είστε καλά, αδελφή μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο. Τα ζούμε εμείς και εγώ κάθε μέρα. Άλλοι με επαινούν, άλλοι με βρίζουν. Άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Άλλοι λένε άγιος, άλλοι είναι δαίμονας. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Άνθρωπος είμαι. Και ως άνθρωπος κάνω και εγώ λάθη, έχω αμαρτίες, έχω αδυναμίες κτλ. Δεν είναι ωραίο πράγμα να κουράζουμε τους πατέρες μας και τους ποιμένες μας με κριτικές ακατάβαυστες, διότι αυτές όλες συνήθως είναι άδικες και δεν είναι έργο δικό μας. Και λάθος να κάνει κάποιος, ας αφήσουμε το δίκαιο κριτή Θεό να κρίνει τα πράγματα όπως ξέρει εκείνος καλύτερα. Και εμείς με πόνο και με αγάπη να προσευχόμαστε για τους ποιμένες της Εκκλησίας. Διότι πολλές φορές, όπως λέει και η παροιμία, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Τι θα πει ένας επίσκοπος, ένας μητροπολίτης? Υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται, πράγματα που δεν αποκαλύπτονται. Δεν ωφελούν την Εκκλησία να αποπλεχθούν κάποια πράγματα. Γι' αυτό και κάποιος Μητροπολίτης εδώ στην Κύπρο που τον κατηγορούσαν τον καιρό της τουρκοκρατίας για διάφορες ενέργειες έλεγε «Εκάμαμε όχι όπως θέλαμε, αλλά όπως μπορούσαμε». Και πολλές φορές όλοι μας κάνουμε όχι όπως θέλουμε, αλλά όπως μπορούμε για το καλό του κόσμου, για το καλό της Εκκλησίας. Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, ένας που κρατά το τιμόνι, δεν πάει ίσα να πέσει πάνω στα βράχια. Στρίβει δεξιά, στρίβει αριστερά, στρίβει πάλι δεξιά, κάνει πισινές, στρίβει κατευθείαν πάει σε άλλη κατεύθυνση για να οδηγήσει το σκάφος εκεί που πρέπει να το οδηγήσει. Αν το πάρει ίσα μόνο κόμματα, θα το ρίξει πάνω στα βράχια. Ένας που βλέπει όμως λέει γιατί το παίρνει εδώ, γιατί το παίρνει εκεί. Αφού υπάρχει λόγος, αλλά πώς θα τον εξηγήσουν αυτόν τον λόγο? Δεν λέγονται μερικά πράγματα. Δεν είναι προς όφελος του λαού να λεχθούν κάποια πράγματα. Ή θα γίνει ζημιά περισσότερη. Γι' αυτό να μην προτρέχουμε να κατακρίνουμε κανένα. Η κατάκριση είναι μεγάλη αμαρτία. Για κανέναν άνθρωπο να μην έχουμε κατακρίσεις. Ιδιαίτερα για τους ανθρώπους, τους πατέρες και επιμένες της Εκκλησίας μας. Και όπως όταν κάνουμε μια υγιεινή διατροφή, λέμε εγώ τρώω υγιεινά, δεν τρώω το ένα, δεν τρώω το άλλο, αποφεύγω το ένα, αποφεύγω το άλλο. Έτσι και στην διατροφή του νου και της ψυχής σας. Μην τρώτε ό,τι κουτόχορτα προσφέρονται μέσα στα διαδίκτυα. Πολλά είναι πλανεμένα, πολλά είναι λάθος, πολλά είναι χαζά, πολλά είναι δηλητηριασμένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό μην ανοίγετε το διαδίκτυο και να μην σταματάτε. Προσέχετε τι διαβάζετε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζουν τις πιο πολλές φορές. Κάποιες φορές είναι, πιο πολλές φορές όχι. Και δεν μας ωφελεί, αδελφοί μου, αυτό το πράγμα. Δεν μας ωφελεί.
Εμάς μας ωφελεί να είμαστε συνδεδεμένοι με τα Άγια Μυστήρια, με την Εκκλησία, με το Άγιο Ευαγγέλιο, να έχουμε το πνευματικό μας, να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, τα έργα των Αγίων Πατέρων, και το τι κάνουν κάποιοι κληρικοί και κάποιοι πατέρες είναι δικό τους θέμα. Και μετά, πόσες φορές άνθρωποι πέσαν έξω και πλανέθηκαν. Και είναι πολύ λυπηρό να λέμε στους πνευματικούς μας μας απογοήτευσες. Και εμένα, κάποιος με έστειλε ένα μήνυμα πριν λίγο καιρό, λέει μας απογοήτευσες. Λέω, ποιος σας εγωίτευσε και σας απογοητευτήκατε. Γιατί εγωιτευτήκατε και μετά ασφαλώς απογοητευτήκατε. Ούτε να εγωιτεύεστε, ούτε να απογοητεύεστε. Άνθρωποι είμαστε ταπεινοί, αδύνατοι, απλοί που κάνουμε κι εμείς λάθη. Να πούμε ότι δικαιούμαστε κι εμείς να κάνουμε κάποια λάθη στη ζωή μας. Δηλαδή, ας το πάρουμε και κάπως έτσι απλά και λαϊκά. Αλλά άραγε, εσύ ξέρεις το ορθό. Ο ποιμένας, ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος, ο μητροπολίτης δεν το ξέρει. Εσύ το κρίνεις σωστά, ο άλλος δεν μπορεί να το κρίνει. Μήπως υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρεις, γι' αυτό να προσέχουμε αδελφοί μου. Μην κατακρίνουμε. Και αν βλέπουμε έναν μητροπολίτη, έναν επίσκοπο, έναν πνευματικό πατέρα να κάνει πράγματα που δεν μας αναπαύουν, που μας βάλουν σε αμφιβολία, καλύτερα να προσευχόμαστε γι' αυτόν. Η προσευχή βοηθά πάρα πολύ. Γι' αυτό ζητούμε τις προσευχές σας. Να προσευχόμαστε να μας φωτίσει ο Θεός, γιατί είναι δύσκολες οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κάποια στιγμή. Και σίγουρα πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του λάθους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις προσευχές σας για να μας φωτίζει ο Κύριος στον δρόμο τον αληθινό. Μην διαβάζετε ό,τι βρίσκεται μπροστά σας. Βλάπτε τη ψυχή σας, δεν σας ωφελεί. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη, γέροντά μου. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δημήτρη λέγομαι. Ναι, Δημήτρη. Γέροντά μου, θέλω να μάθω η ψυχή μετά το θάνατο. Πού πάει και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που εγκυμήθηκε. Μάλιστα, Δημήτρη. Η ψυχή μετά το θάνατο, Δημήτρη, μου πηγαίνει στον χώρο των πνευμάτων. Στον χώρο των πνευματικών, όπου εκεί είναι εκτός χώρου και χρόνου, γήινου και ανθρώπινου, δεν είναι κάπου στον ουρανό, στη γη, κάπου δεξιά-αριστερά, είναι εκτός χώρου και χρόνου. Και εκεί αναμένουν οι άνθρωποι την έλευση του Χριστού μας, την ανάσταση των νεκρών. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκειμένους μέσα από τα Άγια Μυστήρια, τα μνημόσυνα, τη Θεία Λειτουργία, τις προσευχές μας, τις ελεημοσύνες μας, τα καλά έργα που θα κάνουμε για την ψυχή του και πάνω απ' όλα από την προσευχή που θα κάνουμε για αυτόν. Πολύ βοηθάει η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία υπέρ των κεκειμένων βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ βοηθάει και η προσευχή που θα κάνουμε με πόνο και με αγάπη. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πανηρότατη για τούτα όλα που μας παρέχετε, τις συμβουλές σας, τις απαντήσεις σας, πολλές ιστορικές έτσι, λεπτομέρειες που μας λαλείτε. Που, ό,τι ξέρω κι εγώ, δεν είναι κι όλα ορθά, λέω και λάθη καμιά φορά. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Άδης που λέμε, ας πούμε, είναι ένας χώρος που καταχθώνει ως ένας τόπος που περιμένουν οι ανθρώποι μέχρι να κρυθούν, φανταζόμαι, το έναν, και πώς δεν προέρχεται το όνομα του, ας πούμε. Και η άλλη ερώτηση είναι, ο Αδάμ και η Εύα γιορτάζονται από την Εκκλησία. Για ποιο λόγο, ας πούμε, ξέρω αν είναι η ερώτηση μου. Όχι, πολύ καλή ερώτηση σου, πολύ καλή. Αυτά, καλά, κόρη μου. Ο Άδης είναι ελληνική λέξη, προέρχεται από την ελληνική φιλοσοφία και μυθολογία. Οι Εβραίοι τον λέγανε Σεόλ. Είναι ο τόπος που μένουν οι άνθρωποι μετά Χριστό, οι μακράν του Θεού, οι μη σεσωσμένοι. Λέγεται Άδης. Άδης λέγεται ο τόπος της απουσίας του Θεού. Ο τόπος που είναι οι άνθρωποι που είναι μακράν του Θεού. Δεν είναι γεωγραφικός χώρος, δεν είναι πάνω κάτω δεξιά-αριστερά. Είναι εκτός χώρου και εκτός χρόνου δικού μας. Είναι ένας χώρος πνευματικός όπου εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι που δυστυχώς δεν μπορούν να κοινωνήσουν με την αγάπη του Θεού. Και Άδης είναι ελληνική λέξη, παρμένη από την ελληνική μυθολογία, που ήταν γιος του Κρόνου, νομίζω, και κάτι τέτοια πράγματα. Είναι όνομα, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Ο Αδάμ και η Εύα γιορτάζουν την Κυριακή πρώτον, την Κυριακή πρώτης Χριστού Γεννήσεως, από Αδάμ μέχρι Ιωσήφ του Μνήστορο. Και ήταν Άγιοι, διότι πράγματι εσώθηκαν και ο Χριστός μας με την Αγία Ανάστασή του, βλέπετε, κρατά τον Αδάμ και την Εύα. Συνήγερε τους πρωτοπλάστους μαζί τους, διότι ο Χριστός θεράπευσε το τραύμα
και το λάθος των πρωτοπλάστων και είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Βέβαια, έχουμε ακόμα δύο αδερφούς και να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Καλησπέρα, πατέρα. Καλησπέρα, παιδί μου. Βαλάντης είμαι. Βαλαντάκο μου. Ήθελα να πω απλά την άποψη, αυτό που είπε μια χριστό αδελφή μας. Μάλιστα, Βαλάντη. Για τους ποιμένες της Εκκλησίας μας. Αν επιτρέπετε, αν ευλογείτε. Βεβαίως να μας πει, Βαλάντη. Απλά θυμήθηκα για τον μακαριστό. Μάλιστα. Δεν σε ακούμε, Βαλάντη. Για ποιο μακαριστό ήθελες να πεις, Βαλάντη μου? Τον πατέρα Σεραφείμ, τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάτης Ελλάδος, βέβαια, που κοιμήθηκε βέβαια, 1998. Ναι. Και τον πατέρα Μακάριο που κοιμήθηκε το 1974. Στην Κύπρο, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Έλεγε ο πατέρας Νόστος, κάποιοι άλλοι πατέρες, για τον πατέρα Μακάριο. Τον κατηγορούσαν, τον κατηγορούσαν, άλλοι τον πένευαν. Και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος Καλής. Βαλάντη μου, λίγο πιο καθαρά να σ' ακούμε, παιδάκι μου, δεν ακούμε καλά. Μ' ακούτε, πατέρα μου? Τώρα σ' ακούω, ναι, σ' ακούμε καλά. Και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, βρε μην τον κατηγοράτε, αυτός είναι με τους δικαίους. Ο Χριστός τον συγχώρεσε όλους τους αμαρτίες, γιατί θυσιάστηκε για την πατρίδα του. Μάλιστα. Άρα, όπως και ο πατέρας Σεραφείμ, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ναι. Ο Συσανή Ψυχιατής Αντώνιος, και εκείνος Άγιος Εκκλησίας είναι, πατέρα μου. Ναι. Τον είχε δει σε φως, γιατί τι είπε? Είπε ότι η παπική δεν είναι εκκλησία. Όταν ερωτήθηκε από κάποιους ανθρώπους αν η παπική είναι εκκλησία ή αν τα μυστήρια των παπικών είναι ενεργά, είπε όχι, δεν είναι ενεργά. Και μερικοί μπορεί να λένε ότι είναι ενεργά. Ο Θεός να μας φωτίσει, αλλά όταν ομολογούμε για την πίστη μας, όταν ομολογούμε για τον Χριστό μας... Ναι. Ναι, Βαλάντη μου, σου χάσαμε πάλι. Δεν είναι κακός, ο Θεός μας αγαπάει. Ναι, Βαλαντάκο μου, έτσι έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι Μητροπολίτης και να σας πω και ένα παράδειγμα. Δεν σε ακούμε, Βαλάντη, σε χάνομαι, ρε. Κόβεται, δεν ξέρω τι σημαίνει. Καλά, Βαλάντη μου, να σου απαντήσω σε αυτά που μας είπες. Σίγουρα, Βαλάντη, είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανένα, μας απογορεύει ο Χριστός και το Άγιο Ευαγγέλιο. Και οι Άγιοι μας έκαναν εκπλήξεις, διότι είδαμε πολλούς που είχαμε για αμαρτωλούς του ουσία στον Παράδεισο, όπως και κάποιους που είχαμε για αγίους ουσία στην κόλαση. Και να εξομολογηθώ και εγώ ότι τον Σεραφείμ, τον Αρχιεπίσκοπο, και εγώ τον κατέκρινα πολλές φορές. Διότι ήμουν νεαρός και εύκολα κατέκρινα τότε και τώρα βέβαια. Και μέσα στα πολλά μου πάθη είχα για την κατάκριση. Αλλά μετά που διάβασα και άκουσα κυρίως τις απόψεις του Αγίου Πορφυρίου για τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, με θαύμασα. Και είπα ότι πράγματι ήταν ένας άνθρωπος αυθόρμητος και αυθεντικός, που καμιά φορά τον παρεξηγούσαμε. Λόγω του αυθόρμητου χαρακτήρα το λέγει μεγάλες αρετές, τις οποίες ο Θεός εκείνες λογάριαζε. Και ο Άγιος Πορφύρος τον εκτιμούσε και τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ο Άγιος Πορφύρος που έβλεπε την καρδιά του ήξερε καλύτερα από εμάς σίγουρα. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ κανένα, Βαλάντη μου. Ποτέ κανένα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα. Ναι. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Και εδώ με τη σειρά μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, αδελφή μου, να είσαι καλά. Τι να κάνω και εγώ τις δικές μου ερωτήσεις, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Μάλιστα. Την Μεγάλη Παρασκευή που λέγει τα τροπάρια, γιατί δεν συμφωνούν εκείνα που λέγει ο ψάρτης με το δικό μας το μικρό βιβλιάριο? Δηλαδή η σειρά που λέγεται. Μάλιστα, και πολλές φορές τα χάνουμε. Δηλαδή το λέει στην επόμενη σελίδα και τα λοιπά. Ή έναν τροπάριο μου το λέει δύο, ίσως και τρεις φορές το καθένα. Γιατί γίνεται αυτό? Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δυστυχώς έχουμε ένα πρόβλημα με τις εντύπες εκδόσεις. Υπάρχουν πολλές έτσι εντύπες εκδόσεις που η κάθε μια έχει και κάποιες παραφωνίες μεταξύ της με την άλλη. Εντάξει, δυστυχώς εκδίδουν πολλή βιβλία. Άλλοι είναι προσεγμένα που τα εκδίδουν, άλλοι είναι λίγο απρόσεκτα και γίνονται διάφορα λάθη. Και είναι τυπογραφικά λάθη και θέματα εκδόσεων. Το ότι κάποια τροβάρα λέγονται δύο φορές, συνήθως δύο όχι τρεις, είναι διότι είναι το τυπική διάταξη να λέγονται δύο φορές, αλλά και το ίδιο τροπάριο δύο φορές, γιατί είναι τόσο μεγάλο το γεγονός που περιγράφουν, που και μια και δυο και δέκα φορές να το πεις, είναι ανεξάντλητον το πέλαγος. Και τις μεγάλες γιορτές συνήθως έχουμε διπλά τροπάρια.
γιατί τα επαναλαμβάνομαι και δεν τα χορταίνομαι και δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε με την πρώτη. Και τα ξαναπαναλαμβάνομαι, τα ξανακαταλάβουμε. Είναι πλούσια τα νοήματα, είναι απέραντος ο βυθός των θείων νοημάτων. Γι' αυτό πολλάκες και πάλι λέγονται για να μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να τα βιώσουμε περισσότερο κι εμείς. Στις μεγάλες δεσποτικές εορτές συνήθως επαναλαμβάνονται τα τροπάρια γιατί είναι όντως πολύ βαθιά θεολογικά και περιγραφικά της θείων εκείνων καταστάσεων και γεγονότων που όσο και να τα ακούσει ο άνθρωπος δεν τα χορταίνει και δεν τα απολαμβάνει και μια και δυο και τρεις δεν φτάνει να τα ακούσει. Εδώ όμως αδερφοί μου αγαπητοί, τελείωσε ο χρόνος της παρούσης εκπομπής μας. Πρώτα ο Θεός είμαστε και πάλι μαζί. Αύριο η ώρα 5 το απόγευμα με τη βοήθεια του Χριστού μας και της Παναγίας μας, του σταθμό μας εδώ, όπως συνήθως κάναμε αυτήν την εβδομάδα. Εύχομαι να είμαστε πάντα καλά όλοι μας, να μας σκεπάζει η χάρη του Χριστού μας και η χαρά της Αναστάσεως να βασιλεύει στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Χριστός Ανέστη. Χαίρετε. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.